Αυτά. Και είμαστε live! Α, ναι. Γεια σας! Στο πουθενά. Στο preview που κάναμε, εμφανιζόταν ένα παράθυρο μπροστά και δεν βλέπαμε κανέναν. Ναι. Να επιβεβαιώσουμε μισό λεπτό ότι είμαστε στο κέντρο και βλεπόμαστε. Ατζελίνα. Μάλλον, ναι. Επίσης, πρέπει να σου δώσω το link με κάποιο τρόπο. Δεν μου το βγάζει. Στο προφίλ σου θα σε πάλι, γιατί στο προφίλ, στην ομάδα, στη σελίδα, είναι η λέξη που ψάχνω. Δεν ξέρω. Α, να, βρε, σατανά, είμαστε και στη μέση. Μπράβο, το βρήκα. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Σας λείψαμε, πείτε την αλήθεια. Καιρό έχουμε. Σας λείψαμε καθόλου. Σήμερα, λοιπόν, μαζευτήκαμε εδώ έτσι την ωραία παρέα, ακόμα που μιας και ακόμα έχουμε lockdown και ελπίζω 9 η ώρα, 9 και 7 να είστε στα σπίτια σας, που παρανομείτε έξω και κάνετε περίεργα πράγματα στις πιλωτές. Και κορονοπάρτι. Που λένε και κορονοπάρτι. Και κορονοπαρτούζες στις πιλωτές, συγγνώμη. Είμαστε εδώ με την φίλτατη Εύη, συνδιαχειρίστρια του Moonlight Tales, και τον Χρήστο, συγγραφέα του «Προσοχή στη μάγισσα», για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Μπράβο, ήθελα να σου πω να το φέρεις. Βάζω απλώς τα link γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Μαζεύεται κόσμος να μας πείτε ποιοι είστε, να μας χαιρετήσετε στα σχόλια. Αν ακουγόμαστε, να κάντε μας το ψυχικό. Να μας πείτε για τα τεχνικά, γιατί αλλιώς εμείς χαιρόμαστε μόνοι μας εδώ πέρα. Και είναι απλώς φωνούλες. Και βλέπει απλά ανθρώπους να κουνιούνται, ρε παιδί μου. Να γράφω υπότιτλους, Κατζάκα. Με πολύ χαρά είναι. Τι κάνετε, τι κάνετε. Έχουμε και αλκοόλ. Επίσης, γιατί αυτό το live θα είναι δύσκολο. Α, είναι. Θέλω να πω, έκανα τέτοιο bullying. Σου έκανα τέτοιο bullying. Για ναι, ναι, εγώ δεν ήθελα. Εγώ δεν ήθελα. Τι έχω πετύχει εδώ. Και το ξέχασα. Οπότε θα προσποιηθούμε ότι είναι βότκα. Okay. Okay. Εγώ είμαι έτσι και αλλιώς με αυτό, αλλά είμαι γνωστή. Ολόκληρο. Η Έλενα μας λέει γεια σας, ευχαριστούμε, ακούγεστε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλη διαχειρίστρια του Moonlight Tales. Yeah. Και είμαστε έτοιμοι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα. Ναι, 9 και 09 και είναι όλα καμπλέ. Είδες, όχι, δεν είμαστε έτοιμοι, χτυπάω το τηλεφωνό μου. Χτυπάω το τηλεφωνό μου, μισό. Ποιος είναι? Δεν πάω. Οκ. Αδελφιά, αυτά συμβαίνουν στα live. Τι ζωντανέ εκπομπέ, και τώρα που το είπε, γιατί εγώ το ξέχασα. Με πήρε φίλε τηλέφωνο και λέει, γιατί δεν ξεκινάει. Καλά, ξεκίνησε, τη λέω. Τώρα είμαστε στον αέρα, αυτό που κάνω είναι επαγγελματικό. Ναι, το κάνει η μάνα μου, non-stop αυτό. Πού είστε, Παρασκευούλα, γιατί δεν σα βλέπω. Έσυχο. Γεια σα, κυρία μαμά τη Εύη, που είμαι σίγουρη θα βλέπετε σε λίγο και θα σα λέμε να φύγετε. Άμα σε βλέπει μαμά σου, γι' αυτό δεν πίνεις μάλλον, ξέρω εγώ. Γιατί μετά το Παρασκευούλα θα γίνει Παρασκευούλα! Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις εκεί? Ο Χρήστος πίνει από πολύ νωρίς. Δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, ωραία. Πίνω το 14, πάρα πολύ νωρίς. Οκ. Γι' αυτό ήξερα εγώ και σε συμπάθησα από την αρχή εσένα. Α, αυτός είναι κολλικός και δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί, Ατζελίνα, να ρωτήσω εγώ, από τη στιγμή που εσύ δεν πίνεις. Ναι, γιατί δεν πίνεις. Η Ατζελίνα είχε γράψει μια ιστορία που είναι μια 17χρονη που πάει για πρώτη φορά σε κλαμπ και πίνει λικέρ και ράση. Εντάξει, γιατί τι έχει το λικέρ και ράση. Στην κηδεία σου, θα έρθω και θα το πω. Θυμάσαι τότε. Να κεράσεις λικέρ και ράση. Δεν είναι ότι έχει κάτι, είναι ότι είναι λικέρ και ράση. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε δηλαδή. Να πάμε στα σοβαρά πράγματα, να μην κάνουμε ναι, πάλι τρία χρόνια live. Όσοι δεν ξεκινήσαμε. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς γνωρίσαμε τον Χρήστο μέσω ενός διαγωνισμού που είχαμε κάνει. Που το θέμα ήταν η τελευταία νύχτα. Διαβάσαμε. Διαγωνισμό διηγήματος. Ζήστε την τελευταία σας νύχτα. Τι διαγωνισμό θα ήταν. Μπορεί να ήταν κλήρωση βιβλίου. Κλήρωση βιβλίου. Διαγωνίζεις εσύ για τις κληρώσεις βιβλίου. Εννοείται. Με νύχια και με δόντια. Και μας έστειλε το διήγημα του, που δεν θυμάμαι τον τίτλο.
Η τελευταία νύχτα. Όχι, τίτλος. Κάτι με πλάκα, η μεγαλύτερη πλάκα. Ας τον άνθρωπο να πει. Δεν θυμάται, δεν το βλέπεις. Το μεγάλο δούλεμα, το μεγάλο δούλεμα. Το μεγάλο δούλεμα, ναι. Λοιπόν, το διαβάσαμε ξεχωριστά όλες, το λατρέψαμε όλες. Εγώ ήμουν, πρέπει να μπει. Οι υπόλοιποι λέγανε, είναι λίγο εκτός θέματος, που το είπε και ίσως ο συγγραφέας μετά. Ήταν λίγο εκτός θέματος. Αλλά το λατρέψαμε, αποφασίσαμε ότι θα το βάλουμε στο περιοδικό όταν βγει με το καλό. Είμαστε σε συνεννοήσεις, δεν θέλω σχόλια. Ναι, παιδιά, θα βγει το περιοδικό. Ασχέτως διηγημάτων διαγωνισμού, γιατί ήταν καταπληκτικό, ήταν όντως μεγάλο δούλεμα. Και πραγματικά, γιατί διαβάζεις την ιστορία, διαβάζεις και σαν ιστορία, δεν γίνεται κάτι, είναι πάλι ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά. Δηλαδή, δεν λες τι διαβάζω. Ακούω και τη φωνή μου. Κάτι συμβαίνει, Χρήστο, είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά σου. Εγώ θέλω. Πώς το ίντερνετ είναι κάτω. Χαλάσαμε. Κάνε κάτι, γιατί έχει χαλάσει ο ήχος. Έχουμε μια επιστροφή, ας πούμε. Έχουμε επιστροφή. Μου λένε από το κοντρόλ. Λοιπόν, ήταν ενδιαφέρουσα ιστορία και αυτά. Διαβάζεις, εντάξει, λες. Δεν γίνεται τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ωραία. Και στο τέλος, σου έρχεται ένας ντουβρουτζάς. Είναι το μεγάλο δούλεμα και τι συνέβη μόλις. Λόγω αυτού έκανα μετά λίγο stalking στο Χρήστο και τον βρήκα. Στο Facebook. Γιατί ήθελα να δω ποιος άνθρωπος συνέλαβε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ θυμάμαι ξεκάθαρα το πρώτο μήνυμα που του έστειλα. Γεια, είμαι αυτή από το Moonlight Days και είναι ο Χρήστος που έχει ένα άκυρο όνομα. Πώς με βρήκε, Νότι πόρτα, ας προχωρήσω. Πώς τον βρήκε CIA. Δεν θα αποκαλύψουμε τις πηγές μας. Αλλά να πούμε, εσύ πώς γνώρισες το Moonlight Tales, Χρήστο. Εγώ θυμάμαι, ακούγομαι. Όχι. Περίπου, πάνω το θέμα. Κάποιο θέμα έχει το ίντερνετ. Το ίντερνετ μου, μου είναι κάπως καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω ναι. Τι έκανες. Έπαιρνες με γείτονεξ. Να σου πω τι έκανα. Είχα δύο παράθυρα και αυτό είπε η επιστροφή. Συγγνώμη. Οκ. Δεν πειράζει. Τώρα χάθηκε η επιστροφή. Εν τω μεταξύ, είναι το χειρότερο να ακούς τον εαυτό σου. Ναι. Όχι, συνεχίζω να με ακούω. Βρε, μήπως εσύ επειδή δεν έχεις ακουστικά γι' αυτό, σε ακούς διπλέα. Όχι, σε ακούω κι εγώ. Την ακούω κι εγώ. Έχω κι εγώ ακουστικά. Απλά είναι κρυφά. Βάλε τα ακουστικά. Τώρα. Τώρα σε ακούμε καλά, δύο. Αλλά ακούμε και τη φωνή μας. Δεν ακούμε. Yay! Λοιπόν. Ναι! Μπράβο. Ακούμε μετά πολύ. Δεν πειράζει, θα το συνηθίσουμε. Έχεις σίγουρα ένα... Δεν έχεις κανένα παράθυρο ανοιχτό να μας δείχνει. Χαμηλώστε τη τηλεόρασή σας. Όχι. Για Ευρώπη, το χείλημα. Αν μιλάω κάπως έτσι, ακούγομαι. Με ακούτε! Καθόλου. Χαθήκαμε παντελώς. Δεν έχω άλλα ακουστικά. Έχει μια περίεργη. Δεν ξέρω αν βγεις, αν θα μπορέσουμε να ξαναμπείς. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει το live έτσι. Δεν θα χωρίσει. Το Facebook είναι το καλύτερο. Χίλια συγγνώμη, όπως έχει πάει να πλέον ξέρει ότι θα γίνονται συχνά και εγώ θα συνεχίσω να μιλάω. Ναι. Αφήστε τα σχόλια στα σχόλια. Μιλήστε, ποιοι είστε εδώ. Έρενα, λέγε. Όχι, είναι και άλλοι κάποιοι. Δεν μιλάνε. Θα σας βρω.
απειλήσω που ακούγεται αυτά φορά. Έχω γελάω πάρα πολύ. Τον εαυτό μου γιατί τον ακούω. Φταίω σίγουρα. Ναι, έρχεται από σένα η επιστροφή για κάποιο λόγο. Από μένα. Είναι πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ αστείο. Πώς. Δεν ξέρω. Θες να βγεις από την κλίση και να ξαναπείς. Παίζει το βίντεο. Να δοκιμάσω από το κινητό. Όχι, δεν το έχω να παίζει. Θα δοκιμάσω από το κινητό. Ναι. Δοκίμασε, δοκίμασε. Και δεν θα μπει και τώρα, θα είμαστε μόνοι. Και θα είμαστε μόνοι και θα κάνουμε story time. Ναι, ναι. Συζήτηση με τον Χρήστο Καραντονίου, χωρίς τον Χρήστο Καραντονίου. Ναι, η συζήτηση πίσω από την πλάτη του Χρήστου Καραντονίου. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, για πες, πόσο χάλια δεν τον βλέπω. Η Έλενα φρικάρει στα μηνύματα. Πρέπει να θέλει να μας πει ότι κάτι πάει στραβά με τον ήχο μας. Το ξέρουμε, Έλενα. Ωραία. Όταν αποδοχή. Όταν βάζει μια δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα ακούγομαι διπλά. Όχι. Εμείς. Κινητό. Τι, τι ωραία, εντάξει, έτσι το μήνυμα. Τέλεια. Ωραία. Και το καλώδιο στην κάμερα μπροστά φυσικά. Μισό λεπτό. Θα έβαζε λίγο την κάμερα, γιατί εγώ σε βλέπω έτσι. Με το καλώδιο. Μισό λεπτό. Ας θα ξαναπούμε αυτό. Ναι, αλλά δεν θέλω να πάρει το σπίτι μου, γιατί δεν το καθάρισα. Λέω σιγά, γιατί να καθαρίσω, αφού μόνος μου θα είμαι όλη μέρα. Γιατί. Α, έτσι, το πλάι είναι καλύτερο, μπράβο. Έτσι. Θα το κρατάει τώρα. Λοιπόν, παιδιά, σου λέτε. Γεια σας. Γεια σας. Με το selfie. Το καλύτερο live που έγινε ποτέ. Πω, πω. Ναι. Σχύλπησε η ψυχή μου. Στήριξε το κάπου. Πού καλέ, δεν θέλω να φάει το σπίτι μου, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό αυτό, γιατί είναι μπουρδέλο. Μεταφορικά. Εντάξει, σε πιστεύουμε, αλλά δεν παρεξηγούμε εμείς εδώ. Ναι, δεν είναι πιθανό. Ωραία, εκεί άστο, μπράβο. Καλά είναι. Υπάρχει ένα μπλε πραγματάκι. Τι ωραία. Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, και μετά από μισή ώρα μπορούμε να επιστρέψουμε. Εσύ πώς γνώρισες το Moonlight Tales? Και τώρα χάσαμε τον Χρήστο. Γιατί? Τι έκανες? Τι έκανες? Για φύγες στο mute, μήπως πάτησες mute έτσι όπως. Θα κλάψω. Εγώ θα πεθάνω από το γέλιο. Ναι, όχι, τι συμβαίνει? Ναι. Χωρίς ακουστικά. Να δοκιμάσουμε τα ακουστικά. Όχι, άλλο το άλλο. Άλλο θα πάει στο διάλο. Μην το πειράζει. Μην το πειράζει. Θέλω να πω ότι προετοιμαστήκαμε λίγο πριν. Δεν συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά. Μα φυσικά και δεν συνέβαινε τίποτα. Τώρα με ακούς. Εντάξει, ακούμε. Ναι. Αχ, θα κλάψω, δάκρυα χαρά. Λοιπόν, παιδιά, σαν να μην έγινε τίποτα, το Moonlight Tales εγώ το γνώρισα από το διαγωνισμό. Δεν θυμάμαι. Αλήθεια, δεν θυμάμαι πού είδα την ανακοίνωση, αλλά είδα κάπου, ξέρω εγώ, το Moonlight Tales, μπλα μπλα μπλα, συνεργασία με το μπλα μπλα μπλα, διοργανώνει το τάδε διαγωνισμό. Τόσο, έτσι, ωραία. Ναι, και λέω, αυτή η εφράδια λόγου. Όταν, ξέρω, μπορώ να χρησιμοποιώ πολύ κάτι λάξεις. Ναι. Και έτσι το γνώρισα, ρε παιδί μου, με το μπλα μπλα μπλα, όπως είναι όλο το Facebook και το όλα τα social media. Και μετά εμφανίστηκε μια τρελή και λέει, γεια σου Χρήστο! Τι? Τι? Μετά εμφανίστηκα εγώ και σου έστειλα ψυχωτικά μηνύματα, γεια σου Χρήστο, είμαστε που μου λέτε, πώς έστειλα. Και μετά βλέπω, εντάξει, δεν μένει για πόλη, οπότε είμαι ασφαλής, πόσο κίνδυνα. Όχι, πλάκα, πλάκα. Δεν κάνεις πλάκα. Ήσουν και στοιχεία τότε εσύ. Ναι, ναι, ήμουν εντάξει, μακριά θάλασσα στη μέση. Πολύ και είπα άγωνη περιοχή, δύσκολα δρομολόγια, πολλές ώρες. Άγωνη περιοχή. Άγωνη γραμμή ήθελα, λέγω, τέλος πάντων, συγγνώμη, για στην όμορφη Χίο. Όταν είχα πάει στην Εύη, χιόνισε σε όλη την Ελλάδα και δεν βγήκαμε πέρα από το μπαλκόνι, μια εβδομάδα. Ωραία, είχα περάσει.
Δεν ψώνισε στοιχείο, θέλεις να πεις. Ναι, αλλά για ψωφόκριο. Με έπαιρνε ο πατέρας μου τηλέφωνο να πάρουμε προμήθειες από το σούπερ μάρκετ. Προμήθειες για εμάς ήταν γαριδάκια, πατατάκια, παγωτό, κοτόπουλο για κοτόπουλο αλλά κρέμ. Ναι. Λοιπόν, και να ρωτήσω, πόσο καιρό έχει βγει το βιβλίο? Η Μάγισσα βγήκε το Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη. Εντάξει, νωρίς το προλάβαμε. Μια χαρά. Σου κάνουμε και καλό promotion. 3 χρόνια πριν που βγήκε το βιβλίο. Ωραία. Θέλω να μου πεις, που είμαστε fellow συγγραφείς όλοι εδώ πέρα, οι δύο μας. Γιατί λένε δεν είναι, στα σχόλια δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε πες σε μένα που με ενδιαφέρει. Πώς βρίσκεις? Είσαι πολύ καλή φίλη, βρε. Δεν ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πώς βρίσκεις την όλη εμπειρία του? Θέλω να εκδοθώ και εκδόθηκα. Είμαι εκδόμενος. Είναι το δεύτερο βιβλίο μου αυτό που βγαίνει. Ψέματα. Αλήθεια, το πρώτο δεν κυκλοφορεί πλέον. Α. Ναι, βγήκε το 2016 το πρώτο. Ναι. Το ίδιο πράγμα ακριβώς να κάνουμε. Για πες λοιπόν, τώρα που γίνεται σωστά και ξανά. Αυτό το βιβλίο βγήκε κανονικά. Το έστειλα σε διάφορες εκδόσεις. Πήρα τα κλασικά κυρά μου, ρε παιδί μου, και μετά έπεσα σε κατάθλιψη και μετά συνήλθα και λέω κάτσα να το διορθώσω λίγο και το διόρθωσα πάρα πολύ. Και το έστειλα και σε άλλες εκδόσεις και πήρα και άλλα άκυρα και λέω θα πεθάνω έτσι για πάντα. Και ανέκδοτος. Είμαι ένα αστείο, ένα ανέκδοτος. Σατανάς. Και το έστειλα και τελικά το πήρανε στις παράξενες μέρες. Τους άρεσε. Ευχαριστούμε τις παράξενες μέρες. Πολύ καλά, παιδιά. Το πήρανε τελικά. Ναι, το ξέρουμε. Spoiler alert. Τι άλλο να σου πω. Δεν το πήρανε. Είναι ένα φάντασμα του βιβλίου, μια φαντασίωση. Όχι, το πήρανε, ρε παιδί μου. Και ήταν ωραία εμπειρία, γιατί έχουμε και καλή επικοινωνία με τα άτομα που έχουν αυτές τις εκδόσεις. Λέγαμε να το κάνουμε παρουσίαση πέρυσι τον Απρίλιο, το προηγούμενο του 2020, αλλά τελείωσε ο κόσμος, οπότε δεν έγινε τίποτα. Ναι. Και μετά που έγινε ένα μικρό διάλειμμα από το τέλος του κόσμου και, ξέρεις, τον Οκτώβρη, εκεί πέρα λέγαμε να το κάνουμε παρουσίαση τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο ξανατελείωσε ο κόσμος, οπότε δεν το κάναμε παρουσίαση. Και να σου πω, πολύ κοντά πας με τις ημερομηνίες μου, σας ευθύνεσαι που γίνονται τα lockdown και αυτά. Ναι. Εγώ τα αποφασίζω, ναι. Αυτός είναι ξεκάθαρα. Τον καντεμόσκυλο που κάθε φορά που πήγαινε να μιλήσει δεν τον ακούγαμε. Τι ρωτάς. Καλέ. Σωστά. Εγώ φταίω, αλλά δεν ευθύνομαι. Γιατί ναι, μεν η δικιά μου καντεμιά φταίει. Αλλά αν μπορούσα να διώξω την καντεμιά μου, θα την έδιωχνα. Όχι, εντάξει, ας μην είμαστε εγωκεντρικοί. Πλάκα κάνω. Ναι, και τελικά το παρουσιάσαμε διαδικτυακά πριν από λίγες μέρες. Το βγάλαμε το βιβλίο το Δεκέμβρη. Καλά λόγια έχω ακούσει. Αυτό θα σε ρώταγα. Ποιο είναι το feedback που έχεις πάρει πριν σου πούμε εμείς την απέσια γνώμη μας? Ναι, πριν από εσάς που με ρίξατε σε καφέ κατάθλιψη. κοίτα, μόνο που εκδόθηκε και δεν πλήρωσα ρε παιδί μου να εκδοθεί, αλλά εκδόθηκε κανονικά, εγώ το θεωρώ κομπλιμέντο, γιατί ότι κάποιος το διάβασε και λέει, οκ, μου φαίνεται αρκετά καλό να το βγάλω. Να επενδύσεις σε αυτό, ουσιαστικά. Πώς? Να επενδύσεις σε αυτό. Ναι, πες το και έτσι, να επενδύσεις, γιατί. Ναι, μετά όμως από αδέρφια και από φίλους, εντάξει, όσο αντικειμενική και να είναι, θα είναι υποκειμενική γιατί είναι δικοί σου άνθρωποι και δεν θα σου πούνε, ρε παιδί μου, αυτοκτόνα, ίσως θα έπρεπε, αλλά δεν θα σου το πούνε. Ψόφα! Ψόφα, ναι, ξέρω εγώ, σταμάτα και πάνε στο χωράφι επιτέλους, μα, ξέρεις. Επιτέλους, αυτό το ωραίο το... Πολύ ωραίο το παιδάκι σας, ναι, να το χαίρεστε. Και το παιδάκι είναι γκρέμιλι, ρε παιδί. Ίδια φάση. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε λιγάκι. Νομίζω ότι είναι δική σου η περισσότερη. Είναι η Αφροδίτη, είχε έρθει στην παρέα μας, Σαμιωτάκη. Λέει, καλή αρχή, Χρήστο, σε ματιάξανε. Γιατί δεν βλέπω. Ναι, δικιά μου, ναι. Η Άννα Καρεμάνη, καλησπέρα σας, καλησπέρα Άννα. Και η Έλενα λέει... Εμείς οι κατεμόσαυροι T-Rex να μαζευτούμε να κανονίσουμε βόλτα να γίνει έκρηξη ηφαιστείου ή κάτι τέτοιο. Ναι, παιδιά, την επόμενη Κυριακή, όλοι μαζί πάμε για κορονοπάρτι. Πριν τους κατεμόσαυρους υπήρχαν οι δεινόσαυροι και εξαλειφθήκαν στους του κόσμου. Να μην μαζευτούμε καλύτερα. Ναι, ναι.
πραγματικά. Εγώ να συνεχίσω λίγο πριν πούμε την άποψή μας για το βιβλίο, γιατί γι' αυτό ήρθατε εδώ να μάθετε την άποψή μας. Μη λέτε ψέματα. Εγώ λέω γενικά το συνεννόηση, όχι συνεννόηση, συζητήσεις με fans, το συνεντεύξεις, πώς σου φαίνεται το κλασικό. Από πού εμπνευστήκατε την ιστορία σας, που σε ρωτήσαμε και εμείς την έγραφη συνέντευξη. Πόσο σου τις πάει να σε ρωτάνε από πού εμπνευστήκατε την ιστορία σας. Ναι, γιατί ξέρεις, από το στομάχι μου την έβγαλα, δεν είναι καλή απάντηση. Αλλά είναι η πιο ειλικρινής απάντηση. Πραγματικά. Από το στομάχι. Δεν θέλετε τον κόλο μου, άστον. Θέλω να είμαι κοψός, θέλω να είμαι κοψός. Εντάξει. Ναι, είναι λίγο άσχημο. Μπορείτε ένα μήνυμα, λέει, δεν ξέρω να ξεκινήσετε, δεν κάτι. Μην το πειράζει το κινητό σου εσύ. Ήρθε μήνυμα, ήρθε μήνυμα. Δεν πειράζει. Πάρ' το χέρι μου. Καλά, αλλά έλεγε, εντάξει. Τι έλεγες, γιατί φαινόμαστε. Ναι, μάλλον κάνει λάθος ο φίλος μου. Δεν πειράζει, θα το βρει, θα βρει. Είναι, ξέρει καλό, ξέρει από τεχνολογία. Το συγκεκριμένο βιβλίο πάνω στο σκέφτηκα. Ήθελα να δώσω κάπως μια συνέχεια στο προηγούμενο βιβλίο, που πλέον δεν έχει σημασία. Και σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να γράψω με μάγισσες. Και μου ήρθε αυτή τη μάγισσα. Την έγραψα ουσιαστικά στην αρχή για να είναι η κακιά της ιστορίας και να πεθάνει στο τέλος, αλλά τελικά μου άρεσε. Α, ναι. Και τι κράτησα. Οκ. Okay. Είναι κακό όταν γίνονται. Πώς? Είναι κακό, λέω, όταν γίνονται, να ξεκινάς με κάτι και να προκύπτει κάτι άλλο με τους χωμοχαρακτήρες. Ναι, κοίτα, είναι κακό ή είναι καλό, γιατί σημαίνει ότι τελικά νοιάζομαι κι εγώ. Και άμα νοιάζομαι κι εγώ, ίσως νοιαστεί κανένας άλλος άνθρωπος. Οπότε, εν τέλει είναι καλό. Ναι, αλλά να σου χαλάνε τα σχέδια. Δεν το πάνε εκεί και γίνονται καλοί και δεν πεθαίνουν. Δέκα χτυπήματα στο φτερολόγιο και πεθάνανε. Εγώ τους κάνω κουμάντο. Οπότε. Θα σας εκδικηθώ. Απέσια μικρά στρομφάκια. Κάνουμε πολύ παρέα, Τζελίνα. Πρέπει να σταματήσει. Αυτό ήταν πιστόλι. Τώρα φταίνει. Το έχω. Δες το. Αλκοόλ, τσιγάρα, σκληρά ναρκωτικά και. Δεν μπορεί να δει. Είναι το ανοιχτήρι μου. Είναι ανοιχτήρι! Όχι, είναι πιστόλι, αλλά το έχω για ανοιχτήρι. Α, οκ. Αλλά παιχνίδι είναι έτσι, δεν. Δεν το ξέρω. Τώρα έτσι που. Όχι, είναι πιστόλι. Αλλά είναι ανοιχτήρι. Αλλά είναι πιστόλι. Είναι παιχνίδι. Down the rabbit hole we go. Εγώ θα γελάσω να μπει κάποιο την ώρα που είμαστε με το όπλο, ξέρω. Συνεπεί στο live. Παιδιά, τώρα που έχουμε και πιστόλι, εσείς που παρακολουθείτε, πείτε γεια. Σας βλέπουμε. Το ματάκι σας καρφώνει. Αντζελίνα, ακούσαμε αρκετά από το συγγραφέα μας. Νομίζω ότι θέλω να μιλήσουμε εμείς. Για πες εσύ πώς σου φάνηκε το βιβλίο. Χάλια. Βαρέθηκα. Ήταν τεράστιο καταρχάς. Όχι. Πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε και λίγο δύο λόγια για το βιβλίο, γιατί έχουμε δείξει απλώς το εξώφυλλο πριν από μισή ώρα. Όχι, άνθρωπε, πες δύο λόγια για το βιβλίο. Γαμάει και δέρνει. Για την υπόθεση. Πόσες σελίδες είναι έτσι τώρα έτοιμο? Είναι... Δεν ξέρω. 95 σελίδες. Α, οκ. Okay. Εμείς... Είναι λεπτούτσικο. Είναι λεπτούτσικο, ναι. Ωραία. Και τι άλλο υπάρχει? Το μέγεθος δεν μετράει, παιδιά. It's what's inside what matters. Στον άνθρωπο με το μικρό βιβλίο, Αντζελίνα. Καλέ, κοπλιμέντο είναι. Η Αντζελίνα τα λέει αυτά μόνο σε άνθρωπους με μικρά βιβλία, θέλω να σου πω. Αν είναι κάποιος με μια βιβλιαρά, να, με το συμπάθεια, δεν τους δε. Εγώ θέλω να είναι 900 στα φορτένο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω το βιβλίο να τελειώνει, τσακάτσα. Γιατί τα μικρά τελειώνουν. Τα μικρά τελειώνουν γρήγορα, τα μεγάλα κρατάνε τα βιβλία. Ναι. Το νιώθεις το βιβλίο, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι βαρύ στο χέρι, πώς το κάνουμε. Ναι, ναι, είναι αλλιώς να το έχεις εκεί στη βιβλιοθήκη να φαίνεται. Ωραία. Αφού έχουμε ξεφύγει, λοιπόν, τελείως. Πες μας και λίγα βασικά για την ιστορία. Απλώς πες την περίληψη. Εγώ. Ποιες πρώτα και μετά. Εγώ. Ναι, εγώ. Σηκήθε με το είναι ποτό. Μια ιστορία,
Είναι μια ιστορία με χιούμορ και φαντασία, ελπίζω. Ή τουλάχιστον αυτό σκόπευα να κάνω, να έχει χιούμορ και φαντασία. Έχει να κάνει με δύο αδέρφια που οι γονείς τους δολοφονούνται για μυστηριώδεις λόγους στην αρχή. Μετά μαθαίνουμε γιατί δολοφονούνται. Και το κορίτσι είναι πιο έτσι, δυναμικό. Ναι, πιο δυναμικό. Είναι πιο δυναμικό από στερεοτυπικά, ρε παιδί μου. Τα αγόρια είναι, ξέρεις, πιο συνήθως. Τέτοιο, αλλά και το αγόρι έχει τις αρετές του, αν και όχι μυϊκή δύναμη και επιθετικότητα που δίνεται πολλές φορές αυτή, έμφαση σε αυτές τις αρετές στους άντρες. Και τα παιδιά γλιτώνουν τη ζωή τους και στην αρχή προσπαθούν να βοηθήσουν τον άλλο και να μην σκοτωθούν. Εν τέλει αποφασίζουν να χωρίσουν γιατί θα είναι πιο εύκολο να χαθούν μέσα στο πλήθος. Αλλά προφανώς ήταν καταδικασμένοι να ανακαλυφθούν, το αγόρι τον ανακαλύπτουν και... Τάνη, εντάξει, μην το πεις όλο! Και στο τέλος όλοι πεθαίνουν, the end! Αχ, θα πεθάνω, σύλλα, δεν θα λέγει. Εκεί θα τρομάξει λίγο, δεν θα σταματήσει. Σκοπός μας είναι να τους κάνουμε να το πάρουν το βιβλίο. Α, ναι, στη σελίδα 55... Ωραία, okay. Ωραία περνάμε. Λοιπόν, οπότε, Αντζελίνα, είχε πέσει εσύ πώς φάνηκε το βιβλίο. Τι να πω, δεν μπορώ, δεν έχω σκέψει στο κεφάλι μου με αυτό το live, έτσι όπως πάει. Είχα προετοιμαστεί, το σκεφτόμουν γενικότερα, ότι θα είναι διαφορετικό live και όλα αυτά, αλλά, ναι. Ευχαριστώ, παιδιά. Λοιπόν, θα πω ότι ξεκίνησα να διαβάζω έχοντας high hopes. Είχα υψηλές προσδοκίες από το βιβλίο. Ναι, δηλαδή δεν το πήρα, επειδή μου πιστεύοντας, μην ξέροντας τίποτα για τον συγγραφέα ή για την ιστορία και όλα αυτά. Οπότε ήμουν λίγο σίγουρη ότι θα διαβάσω κάτι ωραίο. Και όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως πάει άπατο. Ναι, ναι. Και μετά είμαι σε μια φάση, και τι λέμε τώρα στον συγγραφέα. Σάλτσες. Ναι. Ή ψέματα. Ναι, αυτό όχι. Τα λες τα αρνητικά λίγο στην αρχή και μετά βάζεις πολλά θετικά, ξέρω εγώ, για να τα καλύψεις. Αλλά όχι. Η αλήθεια είναι ότι μου κράτησε απίστευτη συντροφιά στον προαστιακό, γιατί το διάβαζα το πρωινά πηγαίνοντας στη δουλειά, που κάνω 40 λεπτά στον προαστιακό. Τα πρωινά, πληθυντικός. Ναι, έκανα δύο πρωινά να το διαβάσω ολόκληρο. Μας πατάνε φατσούλες, σουάου, κλάμα, όλα. Δεν ξέρω, ή κάποιος τρολάρει, ή κλαίνε, ή παθαίνουν σοκ. Φατσούλα που κλαίει και γελάει, ή φατσούλα που κλαίει. Που κλαίει σκέτο, με μαύρο δάκρυ, με μπλε δάκρυ. Ευχαριστώ. Τα δάκρυά σου γεμίζουν το ποτό μου. Καλώς. Ένα καλώδιο μέσα στη μέση. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσει για να κρεμαστεί μετά τα σχόλιά σου. Ναι. Συνέχισε, Αντζελίνα. Λοιπόν, ναι, έλεγα ότι overall μου άρεσε πάρα πολύ. Καταρχάς, δεν έχω διαβάσει κάτι αντίστοιχο. Το είπα και στην παρουσίαση που έχω γράψει για το blog. Δεν έχω, στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για ενηλίκους, δεν έχω δει κάτι παρεμφερές. Το πιο κοντινό είναι το Εκείνη της Κατερίνας Θεοδόρου, αλλά είναι horror. Οπότε πάμε λίγο σε άλλο είδος. Αυτό που με εντυπωσίασε γενικά ήταν αυτό που ανέφερε και ο Χρήστος, ότι οι χαρακτήρες ήταν φτιαγμένοι εντελώς διαφορετικά από ό,τι είναι συνήθως σε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, έχουμε τους δύο πρωταγωνιστές, τα δύο αδέρφια. Η κοπέλα είναι γαμισέτα, ντούκι, είναι OP, έχει όλα τα στατιστικά πάνω της, ξέρω εγώ. Έχει strength, έχει dexterity, έχει ό,τι θέλετε. Και είναι και ο αδερφός της, ο οποίος σε αντίστοιχες τέτοιες medieval ιστορίες και με μάγισσες, μάγους, δράκους, ξωτικά. Είναι απλό. Θα πέθαινε. Ναι, πέρα ότι θα πέθαινε, κανονικά το αγόρι θα ήταν, όπως είπε και ο Χρήστος, θα ήταν το ντούκι. Αυτά τα έχει αντιστρέψει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τα βλέπεις. Αλλά χωρίς όμως ο Μάκο, που είναι το αγόρι, να χάνει σε ενδιαφέρον χαρακτήρα. Απλά σε κάποιες φάσεις ήμουν σε φάση, αλήθεια τώρα, do something. Get on with it, κυριούλη.
Ναι, get on with it. Και μετά έλεγα do something και μετά έλεγα όχι, don't do something, γιατί τα έκανε χάλια όταν έκανε πράγματα. Είναι ένα συγκεκριμένο instance με ένα λαγό που στην αρχή δεν σας κάνω spoiler τίποτα, που πρέπει να σκοτώσω ένα λαγό, να τον πάνε, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρέπει, θα το έκανε η αδερφή του, δεν είχε πρόβλημα. Αυτός λέει, όχι, θα το κάνω εγώ, δεν μπορώ. Είναι κόμπλεξ κατωτερότητας, ρε. Ναι, και δεν κάνει τίποτα. Και μετά από ένα σημείο, θέλω να εμφανιστώ μέσα στο βουλό, να πω, φέρ' το δω! Σκοτώσω το λαγό, πάρ' το, τελείωνε. Είμαι λίγο νεκόμπλεξ. Κανένα ζώο δεν τραυματίστηκε για τη δημιουργία αυτού του βίντεο. Να κάνω ένα disclaimer. Του βιβλίου. Και του βιβλίου. Οπότε αυτό, δηλαδή, έχει μέσα χαρακτηριστικά τα οποία τα θεωρώ απίστευτα πρωτότυπα. Το χιούμορ είναι διάχυτο. Καταρχάς, αυτό που λάτρεψα ήταν οι υποσημειώσεις, άνθρωπε. Οι υποσημειώσεις. Οι υποσημειώσεις είναι κλεμμένο, παιδιά. Νομίζω ότι ξέρω ποιο θα πεις, αλλά πες. Από τον Τέρι, φυσικά. Εγώ στους καλούς Ιωνίους νομίζω το έχω δει. Του Τέρι Πράτς και του Νιλ Γκέιμαν. Ναι, θυμόμουν το κλείδι. Δεν θυμάμαι τέτοιο. Εντάξει, το format είναι, ίσως το έχεις ξαναδεί. Οι υποσημειώσεις όμως, ναι. Ας μην το θέσω όπως ήθελα, γιατί έχουμε βρει αρκετά. Πολύ ωραίες! Είναι ευρηματικές. Το βασικό είναι ότι δεν είναι υποσημειώσεις του στυλ. Ξέρω εγώ που αναφέρεται μία λέξη, μία τοποθεσία και από κάτω έχουμε τις πληροφορίες. Είναι κάτι άλλο που δίνει στην ιστορία μέσα. Και άλλα πράγματα. Και συνήθως χιουμοριστικά. Ναι. Το βασικό, Χρήστο, επειδή και εγώ γράφω κωμικά τώρα τελευταία, και ο φόβος μου είναι το αν πραγματικά γελάει ο κόσμος, δηλαδή αν προκαλώ χαρά και γέλιο και αγαλίαση, δεν ξέρω τι, εγώ γέλασα. Γέλασα σε πολλά σημεία και γέλασα... Ναι, όχι, γέλασα κανονικά, δηλαδή... Δεν είναι μόνο το εσωτερικό το γέλιο που κάνω συνήθως. Ήταν actual γέλιο που μου άρεσε. Αυτά από μένα. Για αυτή τη... Δεν θα αυτοκτονήσεις ακόμα. Τώρα θα πάμε στην Εύη. Δεν ξέρω, συλληπιτήρια προς το παρόν. Εγώ να πω ότι βασικά μου φάνηκε, επειδή είπα η Ατζελίνα, δεν είναι απαραίτητα μόνο για ενήλικο κοινό. Δηλαδή είναι σίγουρα για ενήλικο κοινό, αλλά μπορεί να το διαβάζει ένα παιδάκι. Ναι, νεαρό κοινό. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει, ρε παιδί μου, ούτε ακραία βία έχει σε πολλά σημεία, εντάξει. Ούτε χυδαίο γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά δεν θέλω να γίνεται χυδαίο. Πιστεύω ότι οι χυδαιότητες είναι πολύ φθηνό χιούμορ. Οπότε, τις αποφεύγω. Οπότε, έχουμε βρίσκει ό,τι ξέραμε εδώ πέρα. Συνέχισε. Άλλο στα βιβλία μας και άλλο στα live μας, γαμό! Στα live μας! Στα live μας! Θα τον πάρουμε αυτόν μας στις εκπομπές. Ναι! Τον κρατήσουμε. Ναι. Έχει καταλήξει αλκοολικός. Κυρίως με αυτά που λέω. Και εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί, ας πούμε, 12 χρονών, δεν θα πάθαινε κάτι. Πες, και αν του άρεσε κιόλας. Θα πάθαινε κάτι. Θα κατέληγε ψυχοπαθής. Δεν είναι. Εντάξει, και να καταλήξει πρώτον ή τελευταίο. Ναι, οπότε είναι όμως δεν θα κινηθεί με τον ίδιο τρόπο, πιστεύω. Δηλαδή, είναι και σίγουρα για ενήλικες. Δηλαδή, να σου πω, εγώ δεν είμαι πολύ της φαντασίας, αλλά ήμουνα εκεί για την αφήγηση. Ήμουνα πραγματικά εκεί για την αφήγηση. Η αφήγηση γάμισε. Ήταν το βασικό της ιστορίας. Και πρόσφατα κιόλας το ξαναέπαθα, διαβάζοντας τη γυναίκα στο παράθυρο, που μετά από ένα σημείο δεν είναι πολύ ενδιαφέρει η ιστορία, αλλά θα διάβαζα ό,τι και να έγραφες. Πήγα στο σούπερ μάρκετ με τον ίδιο τρόπο, αν το έγραφες θα το διάβαζα, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε μια χαρά. Και η ιστορία πάντως, να πούμε, είναι ενδιαφέρουσα. Η Ατζελίνα μου είπε, είναι παραμύθι, οπότε exposition. Περίμενε exposition, μην είσαι κακιά. Θέλω να πω, η Ατζελίνα το είπε αυτό γιατί δεν ξέρει τι θα πει exposition. Το exposition σου γινόταν πάρα πολύ ωραία. Thank you. Είπα ότι είναι παραμύθι αρχικά. Έχω θέμα με το exposition, παιδιά. Όταν, ξέρεις, χρειάζεται, αλλά χρειάζεται μέτρο. Π.χ. τώρα διαβάζω το Jurassic Park. Και okay, μερικά χρειάζονται γιατί είναι ενδιαφέροντα. Αλλά το τραβάει τόσο πολύ.
Και, okay, καταλάβαμε. Θα γίνει πανικός. Θα βγουν επιτέλους δεινόσαυροι να φάνε κόσμο ή θα σας μιλάμε για βιολογία. Ναι, όχι, για βία έχει think. Την Αντζελίνα και να είμαστε μαζί. Από εδώ και πέρα. Στη ζωή. Όχι. Κάνω το... Είναι μεγάλο θέμα το exposition. Αυτά ήθελα να πω. Εμένα μου άρεσε. Το βρήκα ευχαίσθητο. Και μπράβο σου που το έγραψες. Να κάνουμε και εδώ την υποσημείωση, την κανονική υποσημείωση. Exposition είναι όταν ο συγγραφέας παραδίδει πληροφορίες μέσα από μία σκηνή ή βάζοντας το χαρακτήρα απευθείας να σου τα λέει προς τον αναγνώστη ή βάζοντας δύο χαρακτήρες που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα συζητούσαν αυτό το πράγμα μεταξύ τους, να το συζητάνε επίτηδες για να το μάθεις εσύ. Και εγώ έχω ενημερώσει ότι κάνω λάθος. Exposition είναι όταν είναι κάποιες πληροφορίες που δεν ξέρει ο αναγνώστης και πρέπει να τις μάθει. Κακό exposition είναι αυτό που είπε η Αντζελίνα. Τις μαθαίνει με τρόπο που κανονικά δεν θα έπρεπε να τις μάθει. Προχωράμε, γιατί θα αρχίσω να κάνω bullying στην Αντζελίνα. Λοιπόν, και πέρα. Ναι, πάμε παρακάτω. Δεν με πώς το λένε, συμφέρει αυτή η ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, μας άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο, μας άρεσαν οι χαρακτήρες, μας άρεσε η αφήγηση, μας άρεσε η ιστορία. Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη συγγραφή? Με δυσκόλεψαν οι διορθώσεις. Γιατί στην πρώτη γραφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στο συγκεκριμένο, όχι σε όλα, στο συγκεκριμένο όμως η διορθώση, γιατί ήθελε πολύ διόρθωση. Άμα θυμάστε, στο τέλος, η κακιά της ιστορίας λέει στον πρωταγωνιστή... Σταμάτα να κάνεις spoiler! Πρόσεχε! Αυτό δεν είναι αρκετά καλό σχέδιο, αγόρι. Αυτό το λέω εγώ στον εαυτό μου. Γιατί στην πρώτη γραφή τελείωσε με αυτό που πρότεινε ο πρωταγωνιστής. Και το ξαναδιαβάζω και λέω, αυτό δεν μου αρέσει, γιατί είναι λίγο βαρετό. Και έχω μαγεία στο βιβλίο μου, γιατί να μην το κάνω να σκάσει... χωρίς να διορθωθεί ποτέ. Δεν σταματάω. Okay. Σπολιερέα τα πάντα. Πεθαίνουν όλοι. Όχι. Ναι, οι διορθώσεις. Γιατί στο πρώτη γραφή το είχα κάνει και είχε και πολλά λάθη μέσα και πολλές ασυνέπειες. Οπότε ναι, εδώ ήταν οι διορθώσεις σίγουρα. Γιατί το έκανα τουλάχιστον 8 διορθώσεις το συγκεκριμένο. Η Ναταλία λέει, αν είσαι καλά, Εύη, είπες καλό λόγο για exposition ανθρώπου. Ναι, είπα καλό λόγο γιατί δεν γίνεται exposition. Η Αντζελίνα νόμιζε ότι γίνεται, γιατί η Αντζελίνα δεν ξέρει τι θα πει. Ευχαριστώ. Κοίτα, λίγο γίνεται. Λίγο γίνεται. Ευχαριστώ, Χρήστο. Όχι, γίνεται πολύ ωραία. Ήταν ένα συγκεκριμένο instance που ήθελα να αναφέρω και τώρα το έχω ξεχάσει. Αλλά αν το ξαναθυμηθώ, θα σας το πω. Okay. Να ξεπιστεύω. Να πω, δεν γίνεται χωρίς καθόλου exposition ποτέ, αλλά πόσο είναι απαραίτητο πραγματικά και πόσο είναι απλά για να γεμίσουν οι σελίδες. Ωραία. Και τώρα που είπες με τα λάθη, εγώ κάνω πάρα πολλά τυπογραφικά. Ποιο είναι το πιο γελίο τυπογραφικό που έκανες σε αυτό το βιβλίο? Εγώ έχω δυσλεξία και έχω γράψει το και με έψιλον. Α, εντάξει. Τυπογραφικό δεν γελίο αυτό, κάτι άλλο. Που να σου έφυγε, να μην είναι, ξέρω εγώ, φίλοι που έχεις. Δεν ξέρω, το και με έψιλον όμως κάνω άσχημα. Είναι λίγο, έχει κάτι έχει πεθάνει μέσα μου εμένα, όπως το λες. Yeah. Γιατί δεν ξέρω. Όχι, Εύη, το άχνη θα μείνει για πάντα να σε κυνηγάει. Ναι, να το πούμε και εδώ, είναι το ο Κέβιν καθόταν στη γωνία του και δεν έβγαζε άχνη. Ο κουραμπιές. Δεν μπορούσε να κεράζουμε στη μούρη μου, εντάξει. Ο κουραμπιές. Ωραία. Είναι τόσο just. Παιδιά, αυτή η ατάκα είναι από το δίπλο δείπνο δολοφόνων. Το εξώφυλλο της Εύης θα ανακοινωθεί αύριο. Οπότε, stay tuned. Κάνε plug σε συνέντευξη με άλλον άνθρωπο, το δικό μου βιβλίο. Μπράβο. Congratulations. Έπρεπε να στο αφήσω άχνη. Η αλήθεια είναι. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Πού έχουμε μείνει? Α, ναι. Λοιπόν, η ιστορία είναι αρκετά περίπλοκη για νουβέλα, θα έλεγα. Και είναι περίπλοκη και έχει και πολλές δυνατότητες για expansion. Δεν έρχονται στα ελληνικά οι λέξεις, δεν πειράζει, αγγλικά ξέρετε. Με τι σχέδιο την ανέπτυξες? Με τι? Σχέδιο. Τι πλάνο. Λες αυτό θα μπει, αυτό δεν θα μπει. Ναι. Το blueprint, γιατί μιλάμε λίγο αγγλικά εδώ πέρα, ήταν το προηγούμενο βιβλίο που υπάρχει η αδερφή. Είναι χαρακτήρας στο προηγούμενο βιβλίο χωρίς να αναγκαστικά συνδέονται. Δηλαδή, στο μυαλό μου είναι χαρακτήρας. Yeah. Και ήθελα να γράψω την νιώτη της.
εκείνης της τύπης σας. Είναι ένα prequel, γιατί πριν κατάλαβα ότι είναι sequel. Ναι, είναι αυτό το prequel. Επίσης, να το ξαναβγάλεις, να το ξαναβγάλεις το άλλο, γιατί πραγματικά το κορίτσι της, που δεν θυμάμαι το όνομά της αυτή τη στιγμή, ήταν πολύ ωραίος χαρακτήρας. Η Ελβίρα. Ναι, στο επόμενο Ελβίρα. Είναι η γιαγιά και είναι δευτερεύον χαρακτήρας, δηλαδή είναι πολύ γιαγιά. Μετά. Ναι, είναι γιαγιά παντάς. Κάτσε. Ναι, τι. Τι γαμάτο. Do it. Θέλω να το διαβάσω αυτό. Ή στείλ το μου, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα σου στείλω. Αλλά anyway, είναι λίγο διαφορετικό. Το θέμα είναι ότι έγραψε αυτή την τύπιστα και είναι τόσο overpowered που πρέπει να υπάρχει και μια ανάλογη δύναμη για να υπάρχει... οποιονδήποτε άλλο που έχει το ξύλο. Με τη μάγισσα είχε προβλήματα. Οπότε έγραψα και τη μάγισσα μέσα. Και ήθελα αυτές τις δύο να πλακωθούν. Το οποίο συμβαίνει στη μέση του βιβλίου. Αλλά 50 σελίδες είναι πολύ μικρές για να τελειώσει το βιβλίο. Και λέω κάπως πρέπει να τελειώσει η ιστορία, αλλά να τελειώσει οριστικά. Και αυτές οι δύο να πάνε κάπου μαζί. Και απλά τους συνέχισα με αυτό το σκοπό. Okay. Επίσης να πω τώρα λίγο, μιας και αναλύουμε τους χαρακτήρες, ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο κακός ή κακιά της ιστορίας, δεν λέω το φίλο για να μην ξέρουμε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί μόνο γυναίκες παίζουν στο βιβλίο. και ο Μάκο που είναι στην άκρη του. Και δεν βγάζει άχνη. Ναι. Αυτός κουραμπιές. Ωραία. Ξεκάθαρα κουραμπιές. Λοιπόν, όχι. Είναι από τους κακούς που έχουν λόγο. Είναι από τους κακούς που έχουν όραμα. Δηλαδή, δεν είναι «Α, είμαι ο κακός, θέλω απλά να καταστρέψω». Ναι, θέλω απλώς να καταστρέψω τους πρωταγωνιστές της ιστορίας γιατί απέσια μικρά στομφάκια. Έχει ένα purpose, έχει ένα σκοπό. Πιστεύει σε αυτόν από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν αλλάζει. Δηλαδή, ήταν πολύ ωραία. Αν και πιστεύω ότι ο σκοπός της είναι όχι τόσο να κάνω καλό, όσο ώστε να μείνω στην ιστορία ότι έκανα καλό. Ναι, να κάνω εγώ καλό. Ναι, να κάνω εγώ καλό. Εντάξει, δεν πεθάνε ποτέ κανείς από spoiler. Άμα μια ιστορία είναι καλή, είναι καλή και σποιλερασμένη. Άμα έχεις φάει spoiler και χαλάει ιστορία, δεν είναι καλή ιστορία. Ναι, το λες αυτό στην Αντζελίνα που... τι ήτανε, το endgame. Ή το προηγούμενο. Πώς λεγότανε. Το Infinity War. Εντάξει, όμως όπως τη Marvel όλοι πεθαίνουν, είναι ξενέρα, εντάξει. Είναι το πρώτο τελευταίο Avengers και την παρακαλά, δεν θα το δω σύντομα, πες μου, όλοι συζητάνε γι' αυτό, όχι, δεν σου λέω. Και δεν μου είπε, είσαι χαμένη. Οπότε είναι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, που τους ζητάω και δεν σου λένε. Ψηφίστε εσείς τα σχόλια, πείτε μας αν είστε fan των spoilers. Κοίτα, αν πριν, κάνετε να κάνετε spoiler, κάνετε, είστε τη πρωτή. Άμα το άλλο άτομο είναι ξεκάθαρο, δεν με νοιάζει, εγώ κάνω. Αλλά γενικά αποφεύγω να Αντζελίνα. Κάνω. Αλλά στους... Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό είμαι εγώ. Δεν θα μιλήσω εκ μέρους της Αντζελίνας. Θα έπρεπε. Η Αντζελίνα είναι περίεργη. Η Αντζέλα μου κάνει bullying. Η Εύη μου κάνει bullying. Λοιπόν, να κάνω κι εγώ καμιά ερώτηση. Κάνε. Περίμενε. Ξέρεις που να παίξουμε τη σωστή παρουσιάστρια. Όχι, θα το βρω. Να το. Στο πλάνο, δεν ήμασταν. Ωραία. Και ταιριάζει και πάρα πολύ. Λοιπόν, και γι' αυτό η μάγισσα... σε αυτή τη σειρά. Δεν θα ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν όχι, με αυτά που λέγαμε, Εύη. Με την απάντηση. Η μάγισσα της... η μάγισσα της ιστορίας είναι, ας το πούμε, παντοδύναμη. Δηλαδή, πραγματικά παντοδύναμη. Πώς διαχειρίστηκες έναν χαρακτήρα που πραγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα? Πολλά πραγματικά δεν ήταν εκεί. Το ότι μπορεί να κάνει τα πάντα δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Γιατί από τη στιγμή που θα αρχίσει να πετάει κεραυνούς και να σκοτώνει κόσμο, θα συνεχίσει να είναι η καλή της ιστορίας ή θα γίνει η κακιά της ιστορίας. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει την ικανότητα να κάνει τα πάντα, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να κάνει ό,τι της πω εγώ, γιατί είναι δικιά μου. Συγγνώμη. Κοίτα, το ότι... Δεν ξέρω άμα είναι κακό να έχεις έναν χαρακτήρα που να είναι τόσο παντοδύναμος. Γιατί
πάλι θα έχει συναισθήματα, πάλι θα έχει προβληματισμούς. Το ότι έχει δυνάμεις να κάνει ό,τι γουστάρει, πάλι μπορεί να πληγώσει αυτούς που αγαπάει. Και κανείς δεν θέλει να το κάνει αυτό, ακόμα και ο Σατανάς ο ίδιος. Οπότε, δεν έχει συναισθήματα. Να, συγκεκριμένα, ο ποντοδύναμος. Είπα να μην πω κανένα αληθινό πρόσωπο. Όχι, όλα αυτά που λες ισχύουν και είναι το λογικό να πεις. Απλώς είναι πολύ εύκολο με αυτούς τους χαρακτήρες να πας και λίγο overboard και να είναι ναι, είναι. Να επεκτήσω τη γη. Ναι, είναι και θα μπορούσα, αλλά καλύτερα να μην το κάνεις αυτό. Γιατί μετά θα γίνει μια άλλη ιστορία. Και εγώ δεν έχω θέμα με ιστορίες που είναι θα κατακτήσω τη γη. Έχω πολλές καλές ιστορίες που είναι θα κατακτήσω τη γη. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτήν την ιστορία. Ίσως κάποια άλλη φορά να την πω. Δεν ξέρω αν καλή απάντηση αυτή. Θεωρητικά, όχι, μια χαρά. Θεωρητικά, λες ότι ας πούμε, το γεγονός ότι η μάγισσα μπορεί να κάνει τα πάντα σε διευκόλυνε στη συγγραφή, σου έλυσε τα χέρια σε κάποια προβλήματα ή σου δημιούργησε άλλα. Κοίτα, να έχεις ένα χαρακτήρα που μπορεί να βγάλει τη λύση από το στομάχι του, γιατί είμαστε κομψοί εδώ πέρα. Που να βγάλει τη λύση από το στομάχι του είναι σίγουρα καλό. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το διαχειριστείς ένα χαρακτήρα που. Θα έχει κάποιες αρχές. Άμα δεν θέλω να αρχίσει να σκοτώνει και να γίνεται βία χωρίς λόγο. Οπότε με διευκόλυνε που χρειάζονταν. Κατά τα άλλα, πρέπει να την κρατάω. Πώς? Όχι, τίποτα συνέχεια. Πρέπει να την κρατάω με. Εντάξει, ήθελε λίγη φιδό να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της. Αλλά γενικά ήταν εύκολο, ναι. Ήταν καλό. Εντάξει, είχε drawback επίσης, έτσι να πούμε και αυτό. Ναι, ναι. Που είναι πολύ σωστό. Δεν ήταν όλα. Είπες σε κάποια φάση ότι κάτι έκανες resolve μέσα στην ιστορία και μετά συνειδητοποιήσεις «Α, έχω μαγεία» και το άλλαξες. Αυτό δεν είδες πριν, το φαντάζεσαι. Ναι, το οποίο είναι επίσης βασικό. Πήγες να ρωτήσεις κάτι γιατί είναι αυτό το δήλωση, συγγνώμη. Όχι, γίνεται πολύ συχνά το, να έχουμε τη super wow λύση με τη μαγεία και μετά να γίνεται κάτι χωρίς μαγεία. Οπότε πέρα από βοήθεια ήταν και το... Δημιουργώ πολλά plot holes. Τι σημαίνει? Ήταν λίγο φρίκι αυτό. Όχι, γιατί... Τι σημαίνει plot hole? Για μένα plot hole είναι κάτι που την ώρα που το βιώνεις, το διαβάζεις, το βλέπεις, το κάνεις, σου καταστρέφει την ιστορία. Δεν πιστεύω ότι το έκανα αυτό, γιατί δεν βασίζεται τόσο πολύ στο ότι το δικό μου βιβλίο τουλάχιστον ότι θα νικήσουμε το κακό, όσο ότι θέλουμε να γλιτώσουμε αυτούς που αγαπάμε. Και δεν είναι plot holes. Δεν βλέπω κάποιο plot hole εγώ. Το ότι θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη λύση, θα μπορούσε. Αλλά ήταν και, ξέρεις, έχασα την απάντηση, συγγνώμη. Πες μια άλλη. Δεν σου λέω ότι είναι plot hole. Μια φορά μου φάνηκε. Λέω ότι φοβόσουν ότι η παντοδυναμία της μάγισσας θα μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Τρύπες στην πλοκή. Τώρα που το έχεις τελειώσει, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, ναι, δεν υπάρχουν ήδη τρύπες στην πλοκή. Έχω μια χαρακτήρα που είναι κυριολεκτικά παντοδύναμη. Ήδη υπάρχουν τρύπες στην πλοκή. Τρύπα στην πλοκή είναι κάτι... Το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε εδώ να προμοδάρουμε το βιβλίο. Σταμάτα να πεις spoiler και σταμάτα να λες κακά πράγματα. Δεν υπάρχουν τρύπες στην πλοκή. Είναι ειλικρινές πράγμα. Όχι! Όχι, αλήθεια στο λέμε, δεν υπάρχουν τρύπες στην πλοκή. Το ότι θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα και άλλα σενάρια, οκ, σε κάθε ιστορία μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ο πρωταγωνιστής αποφασίζει να επιλέξει ένα και να ακολουθήσει ένα δρόμο. Θα μπορούσε να έχει επιλέξει έναν οποιονδήποτε άλλον. Αυτό δεν είναι τρύπα στην πλοκή, είναι επιλογή. Τρύπα στην πλοκή είναι να πεις, ξέρω εγώ, ότι εδώ, ξέρω εγώ, χρησιμοποιεί τη δύναμή της α και δεν μπορεί να κάνει αυτό και μετά να το κάνει. Τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ. Ούτε ότι είναι παντοδύναμη αυτή αυτός ο Γιαγκούλευς, που δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα. Είναι πρόβλημα. Είναι αυτός ο χαρακτήρας. Είναι ένας Γιαγκούλευς. Ναι. Ταυτίστηκες, Εύη. Πες την αλήθεια. Friendly neighbors σε κάθε. Εγώ ξέρεις με ποιον ταυτίστηκα. Εσένα σε έβαζα στη θέση της μάγισσας και εμένα στο δαίμονα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα, καλά. Δεν ήταν δική τη σχέση σα, οκ. Ναι, ναι. Πραγματικά. Ωραία, για διάβασα και την παρακάτω ερώτηση. Δέμονα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, καταπληκτική ερώτηση. Αν εσύ ήσουν, Χρήστο, ένας χαρακτήρας από το βιβλίο, ποιος θα ήσουν?
Εγώ είμαι χαρακτήρα στο βιβλίο, παιδιά. Έβαλα τον εαυτό μέσα. Σε μια σκηνή στα μαγειριά υπάρχει ένα στρατιώτη που λέει ότι δεν πάω στο πόλεμο γιατί είναι μαλακία ο πόλεμο. Αυτό είναι εγώ. Κυριολεκτικά είμαι εγώ. Ναι. Το συμπάθησα αυτόν πέρα από τη βλάκα. Ήταν ο μόνο λογικό. Ναι, κυρίω. Μέσα από όλου του άλλου που απλά κάνανε εκεί ότι του έλεγε η άλλη, ξέρω εγώ. Εγώ σου είπα, χέσαι μα τόσα χρόνια πια. Με τις βλακίες τους, δεν αντέχω άλλο και έτρωγε. Είναι αυτός που έλεγε, αν κατάλαβα καλά, δεν έζησα επειδή... ή για άλλο, λέμε. Αυτός είναι. Δεν έζησα γιατί ήμουν θαραλέος, έζησα γιατί ξέρω να αναγνωρίζω τον κίνδυνο. Αυτό. Και δεν πάω. Μα είδες και πού την κάνουμε. Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλου. Όχι, πράγμα. Τι ωραία ιδέα να βάλεις έναν χαρακτήρα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Να φτιάξω κάποιον που να είμαι εγώ. Αλλά μην πεις την παγίδα να βάλεις το εαυτό σου πρωταγωνίστρια. Μετά θα είναι πολύ, ξέρεις... Καλά, προφανώς. Πού να είμαι πρωταγωνίστρια, σε αυτή που γράφω τώρα με τη διπλή προσωπικότητα, στο άλλο που είναι βρικόλακες. Δεν βγαίνει. Βρικόλακα σε πολλές προσωπικότητες. Όχι, λέω μαζί. Λοιπόν... Στην συνέντευξη που έχει ανέβει στο blog μας, που ντροπή σας άμα δεν την έχετε διαβάσει, πηγαίνετε με το βίντεο να διαβάσετε, είπες ότι δεν έχεις ακριβή σχέδια για το μέλλον. Θέλεις όμως να μας πεις με τι ασχολείσαι αυτό το διάστημα. Αφού πίνω απλά. Αφού θα βγάλω και άλλο βιβλίο σε λίγο, γιατί αυτό το έμαθα μετά αφού κάνω συνέντευξη. Θα βγάλουμε ένα βιβλίο. Λέγεται «Ο Άγιος» είναι με ένα παλικάρι που συνειδητοποιεί ότι άμα οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι Άγιος, θα έκανε ζωάρα, οπότε εξαπατά κόσμο, λέει ψέματα σε κόσμο, ώστε να το πιστεύουν ότι είναι Άγιος. Ναι, αυτό το βιβλίο θα βγει. Και παράλληλα είμαι σε ένα εργαστήρι συγγραφής από τις παράξενες μέρες που γράφουμε τώρα τα διηγήματα και θα πιστεύω και ελπίζουμε να βγουν καλά διηγήματα και να δημοσιευτούν για αυτά. Θα βγει κάποιο συλλογικό έργο, οκ. Okay. Ναι. Η Έλενα έχει στείλει την συνέντευξη στα σχόλια, να πάτε να πατήσετε το link μετά. Να πούμε γεια και στον Αλέξανδρο, τον Ίτσιο. Γεια σου, Αλέξανδρο, που ντρέπεται. Που ντρέπεται, για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο το είπε, πες μας, Αλέξανδρε. Από παράξενες μέρες θα εκδοθεί και αυτό. Ή δεν μπορούμε να πούμε. Ο Αγίος όχι από άλλους. Θα βγει από άλλους, αλλά ας το πούμε όταν βγει. Αλλά θα βγει. Οκ. Εντάξει. τέλεια. Τα καλύτερα ευχόμαστε και εννοείται ότι θα μας το δώσουν να διαβάσουμε. Θα το πάρουμε να το διαβάσουμε. Και να έχουμε και την... Όταν σκοπεύεις να κάνεις όμως παρουσίαση, πες μας 2-3 μέρες πριν να προετοιμαστούμε για το επόμενο lockdown. Ναι, να βγούμε λίγο, να πάρουμε τον αέρα μας. Αυτό. Θα έχουμε κάνει αυτό το εμβόλιο, αλλά δεν θα είναι αρκετό. Θα έχει μετάλλαξη καινούρια. Σταμάτα ρε άνθρωπε πια! Τι σκάμε να έχεις κάνει σήμερα. Πω. Οκ. Και τελευταίο βιβλίο που διάβασες και τελευταία ταινία που είδες. Να τις κράξουμε. Τελευταίο βιβλίο που διάβασα ήταν του Stephen King το τελευταίο, το Later. Πολύ καλό ήτανε. Είναι στα αγγλικά το διάβασα. Τι? Στα αγγλικά το διάβασα. Later λέγεται. Εγώ τώρα το βρήκα. Νομίζω είναι πρόσφατο. Okay. Πολύ καλό. Θα κάνει η Έλενα το λινκάρισμα στα σχόλια, παρακαλώ. Παράλληλα ξαναδιάβασα τη τριλογία John Dies at the End, η οποία είναι υπέροχη και πρέπει να διαβάσει όλος ο πλανήτης επιτέλους. Επιτέλους. Λέγεται, παιδιά, το πρώτο βιβλίο λέγεται John Dies at the End. Το δεύτερο λέγεται This book is full of spiders. Seriously, dude, don't open it. Άκου τίτλο. Άκου τίτλο. Είναι αριστούργημα. Και το τρίτο είναι What the hell did I just read? A cosmic horror novel. Και είναι ένα υπέροχο βιβλίο τρόμου κωμωδίας που μιλάει για την κατάθλιψη. Είναι απίστευτο. Δεν έχει κυκλοφορήσει αυτό στα ελληνικά, έτσι. Όχι, αλλά αγγλικά ξέρουμε. Κρίμα. Αγγλικά ξέρουμε, γιατί αν δεν ξέραμε, δεν θα καταλαβαίνουμε και τη συνέντευξη. Γιατί... με τα exposition μας. Με τα exposition. Και τελευταία ταινία που ελπίζω να έχω δει για να συζητήσουμε και κάτι. Με είπε ένας φίλος μου, μαλάκα, είδα μια ωραία κωμωδία, παίζει ο Peter Dinklage,
ο Τίριον Λάνιστερ λέγεται I care a lot. Και λέω, OK, μου αρέσει πολύ ο Ντίγκλατς. Και μπαίνω να κατεβάσω και παίζει ξανθιά από το Gone Girl. Και λέω, ναι! Αυτή είναι πολύ ωραία τύπισσα. Και την κατεβάζω. Πολύ ωραία ταινία. Κωμωδία δεν ήτανε. Έπαθα κατάθλιψη το τέλος της ταινίας. Πού γέλασες. Κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι γέλασα σαν έβλεπα Τζάκας. Αλλά ήταν ευχάριστο. Ένα χαχά το έκανα. Ναι. Μετάλλευση ανθρώπων, καπιταλισμός σε βαθμό κακουργήματος, μαφιόζι. Ναι, και μετά που τελείωσε, έπαθα τόσο κατάθλιψη που λέω θέλω να δω μια κωμωδία και είδα το Hot Fuzz ξανά. Hot Fuzz, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταινιάρα. Ταινιάρα. Ναι, ναι. Ότι είναι εγώ πάω Peck, στη γωνία μου. Εσύ κάτσε. Ότι είναι Simon Pegg, το έχω δει όλο. Τα άλλα μισά. Όχι μόνο είναι πολύ αστείος, είναι πολύ καλός το ποιός Simon Pegg. Ναι, ναι, ναι. Είναι υποτιμημένος. Όχι μόνο αστείος. Είναι καταπληκτικός. Ναι, μεγάλη μου αγάπη. Και ο άλλος, ο... Ο Nick Frost. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Να πάτε να το δείτε όλο. Να δείτε και το Hot Fuzz, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες του Simon Pegg, και να δείτε και το Ακέρελο, που λατρεύουμε Tyrion Lannister και λατρεύουμε και την ξανθιά από τον Gone Girl. Αλλά στο Ακέρελο... Α, τώρα καταλάβω και λέτε. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία ηθοποιός, παίζει πολύ καλά. Αλλά αυτή και στο Gone Girl ήταν τόσο άικορο, παιδιά. Έπιθε τόσο πολύ. Στο Hollywood είναι στη φάση, παιδιά, έχουμε μια χαρακτήρα, είναι σκύλα. Α, ξέρω ποια θα πάρουμε. Τι ξαφνικά από το Gone Girl. Αυτή η μία εμπειρία μου με αυτή είναι στο Gone Girl, που λατρεύω τον Gone Girl, γιατί λατρεύω ο Κίλιαν Φλιν και την ταινία. Και η άλλη είναι στην περηφάνεια που προκατάληψε κάτι το καλύτερο χαρακτήρα που έχει γραφτεί ποτέ. Τη Τζέιν Μπένετ, που είναι cute, γλυκούλα κοπελίτσα. Καμία. Να πω εγώ κάτι. Αν μπορείς να κάνεις κάτι με το μικρόφωνο, γιατί νομίζω ότι ακούγεται ένα περίεργο βουητό. Εγώ. Δες μου πως ακουπάει κάπου, ναι. Να αλλάξω ξανά ακουστικά, γιατί νομίζω ότι άμα τα αλλάζω κάθε 10 λεπτά... Α, όχι. Ξανά ξεκινήσει. Όχι, ξανά ήρθε. Τι φάση. Δεν πειράζει. Άλλαξέ τα. Γιατί όχι. Τα γέντια μου είναι που κουνιούνται. Για δες τώρα. Όχι, τα ακούγεται ακόμα. Όχι, είναι στο καλώδιο πρέπει να είναι ο ήχος, περίεργος. Α, μήπως να βγάλεις το φορτιστή. Α, όχι. Α, έτσι ακούγονται. Ναι. Ναι. Μιλάω... ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Ακούγεσαι, ναι. Είμαστε έτσι. Ναι, αλλά λοιπόν, δεν έχεις καλώδιο στην κάμερα. Ναι, κράτα το λίγο έτσι. Κράτα το εκεί. Γιατί η continuity. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ο Αλέξανδρος λέει πιπέρι. Εγώ θα πω στον Αλέξανδρο, λες και δεν μας ξέρεις από τα άλλα live. Έλοντα. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Είπαμε να παίξουμε κιόλας κάτι. Πριν παίξουμε, να πούμε ότι αν θέλουν οι θεατές μας που δεν πολύ μιλάνε σήμερα να κάνουν κάποια ερώτηση στο Χρήστο για το βιβλίο ή οτιδήποτε. Είσαι εσά. Ελεύθερα. Πραγματικά του είπαμε του ανθρώπου, ξέρω εγώ, prepare yourself, αυτές είναι οι ερωτήσεις, αλλά αν έχουμε κάτι έξτρα θα σε ρωτήσουμε, θα σε ρωτάει και το κοινό. Πού είστε κοινό? Ναι, μας εκθέτετε, κοινό. Το live είναι σαν το συγγραφιλίκι. Το κάνουμε χωρίς κοινό. Και αν το κοινό υπάρξει, καλώς. Αν δεν υπάρξει, το live έγινε. Ναι, να πούμε, κυρίως μας βλέπουν μετά. Εμείς κάνουμε live απλώς, δεν θέλουμε να κάνουμε editing τα βίντεο. λοιπόν, και ο Αλέξανδρος γέλασε, γιατί ο Αλέξανδρος ξέρει. Ναι, ο Αλέξανδρος από το συγγραφικό στέκι που βγάζει τόσα βίντεο συνέχεια και τα κάνει edit μόνος του. Και συνέχεια το ρωτάω, τι πάει στραβά μαζί σου, Αλέξανδρε. ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοια, δεν πρόκειται να κάνει κανένας μοντάζ. Εγώ δηλαδή, γιατί είναι τελείο. Η Έλενα ρωτάει ποιο είναι αυτό το διήγημα στο blog. Δεν είναι στο blog το διήγημα του Χρήστου. Θα βγει στο περιοδικό όταν με το καλό εκδοθεί. Μαζί με τα δικά μας. Σαν αλλά άμα λοιπόν εκδοθεί, βγάλετε στο blog. Εγώ δεν έχω θέμα, παιδιά. Σας το δίνω, δικό σας είναι. Τι γλυκούλης. Όχι, εντάξει, παιδιά, είμαστε σε συζητήσεις. Ναι, γενικότερα είναι λίγο... Έχει ματιαχτεί το όλο θέμα με το περιοδικό. Θα βγει όμως, συγγνώμη, δύσκολο. Γιατί το έχω πάρει πατριωτικά. Εγώ θέλω, είμαι γκαντεμόσαυρος. Αυτός. Έπρεπε να το περιμένω. Μου πήρε τόσα χρόνια να το καταλάβω τι πήγαινε στραβά.
Ναι, και 2021 το έμαθα. Το θέμα είναι ότι είναι και γενικά λίγο καινούριο φορμάτ και πρέπει να το κάνεις πίσω σε εκδοτικό από την αρχή και έγινε και αυτή η καταστροφή του κόσμου. Είμαστε λίγο πίσω. Θα εκδοθεί. Να σταματήσει ο Αλέξανδρος να μας κάνει bullying να ρωτάει πότε θα εκδοθεί. Όσον ούπο. Όταν θέλουμε. Όταν θέλουμε εμείς, εντάξει. Λοιπόν, γεια Σελήνη, για εξήγα λίγο τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα παίξουμε, έτσι γιατί μπορούμε, μια παραλλαγή των μπλε ιστοριών βάσει αυτού του επιτραπεζίου. Οι μπλε ιστορίες, normally, είναι ότι σου δίνει κάποιος ένα statement, μια αφήγηση, 2-3 προτάσεις και εσύ με ερωτήσεις προς τον αφηγητή προσπαθείς να βρεις τι έγινε στην actually στην ιστορία. Εμείς αυτό που θα παίξουμε, γιατί αυτό τραβάει κάτι αιώνες, το να το παίξουμε, είναι ότι θα σας διαβάζω εγώ την ιστορία και εσείς θα μου κάνετε μία τρελή κουλή, γιατί είναι γενικότερα ιστορίες μυστηρίου, σκοτεινές ιστορίες και τρομακτικές και κωμικές ταυτόχρονα. Θα μου κάνετε μία υπόθεση τραβηγμένη και όποιος πέσει πιο κοντά ή όποιος κάνει την πιο εφάνταστη υπόθεση θα κερδίζει. Θα κερδίζει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Θα ξεκινήσουμε με... Ναι, θα κερδίσουμε. Θα ξεκινήσουμε με 5, για να είναι μονός ο αριθμός και να μην υπάρξει σοπαλία. Βέβαια, γιατί πώς θα δείξουμε άμα υπάρξει σοπαλία. Βεβαίως. Επίσης, μπορείτε να κάνετε και στα σχόλια υπόθεση, όσοι δεν βαριέστε να γράφετε. Και θα διαβάζουμε και τις δικές σας πριν δώσουμε την τελική απάντηση. Είναι καθαρά, είναι κατανοητά οι κανόνες και λοιπά. Είναι αυτό το περίπλοκο που έχουμε παιχνιδιό. Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ιστορία πρώτη. Ο τίτλος της ιστορίας είναι «Ρουφιξιά» και έχει αυτό το σκίτσο, ναι, που είναι ένας τύπος. Τι λέει, ναι, ναι. Τι κουρτίνα. Δεν κοιτάξει τι βλέπει, μια κουρτίνα με δύο πόδια. Ένας καλλιτέχνης... Ένας καλλιτέχνης δεν πήρε το πολυπόθητο χειροκρότημα. Αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να κάνεις... Συγγνώμη, Αντζελίνα, σε έβαλε... Ο Χρήστος πέθανε. Όχι, εδώ δεν πέθανα. Και μετά, τι παλεύεις. Σου είπα, βρες μια ιστορία της προκοπής να κάνουμε και εσύ βρήκες μια πρόταση. Έχει και ρουφιξιά. Εγώ είμαι καλύτερος που δεν πήρα το χειροκρότημα και πέθανα. Όχι, μη Χρήστο, όχι. Αναστήθηκε. Εντάξει. Sorry, παιδιά, το ίντερνετ μου κάνει κόξερ. Εντάξει. Έχεις και την κουρτίνα του θεάτρου και έχεις τον άλλο που έχει πεθάνει εδώ πέρα, on stage, και γράφει ο τίτλος «Ρουφιξιά». Οπότε έχει να κάνει κάτι με, είτε με εισπνοή είτε με βρικόλακες, τι να σου πω. Πόση ώρα που πάω, αγαπή. Hey. Δεν έχω πεθάνει να φάω. Okay. Θέλω να πω ότι λέγοντας «Ρουφιξιά» δεν σκέφτηκα ούτε κρατάει την αναπνοή, ούτε σκέφτηκα ούτε βρικόλακες. Σκέφτηκα κάτι ανώμαλο που έγινε από γκρούπι στο backstage. Οκ, πες αυτό που σκέφτηκες. Χρήστο, πες. Ας το κάνουμε λίγο πιο PG. Λοιπόν, το ρουφιξιά στα αγγλικά είναι suck. Οπότε, this artist sucks. Οπότε ο καλλιτέχνης δεν πήρε το πολιότητα. Δεν πήρε χειροκρότημα επειδή ήταν έσχος και αυτοκτόνησε επειδή συνειδητοποίησε ότι δεν είναι αρκετά καλός. Αυτοκτόνησε, αυτό είναι. Λοιπόν, ωραία. Okay. Εμένα δεν μου έχει έρθει τίποτα άλλο. Θα πω την ανώμαλη αυτή μου. Ότι αυτός ήταν μάγος. Έκανε αυτό το που κρατάει την αναπνοή του και είναι μέσα σε ένα κουβά με νερό και πνίγεται και καταφέρει να εξελιχθεί και όλα αυτά. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, δεν πέθανε έτσι. Τελειώνοντας με το μαγικό, πήγε στο backstage. Εκεί τον περίμενε η βοηθός, αυτές οι ωραίες κοπελίτσες,
φοράνε κάτι κοντά, ενός άλλου μάγου. Του έπιασε την κουβέντα, τον φλέρταρε λίγο. Και κατέληξαν στο μπάνιο. Τι λέω, πραγματικά δεν μου έρχεται τίποτα άλλο να πω. Όπου του είπε, έλα, έχω πράγματα για θέμα. Δεν ξέρω τι λέτε σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν έχω πέσει ποτέ σε μάγο. Προσοχή στη μάγισσα. Και αυτό ήταν λίγο πιο σεξι κατάσταση και πήγε και τον σκότωσε εκεί, γιατί γίνονταν καλύτερος από το δικό της μάγο και δεν μπορούσε να το επιτρέψει αυτό. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Θα πω ότι μάλλον κερδίσει εσύ, λόγω του ότι είναι το πιο εφάνταστο όλο αυτό. Οπότε χρήστο στην επόμενη να ξέρεις και εσύ να βάλεις άλσες. Πάμε να δούμε τι έγινε actually. Φοβάμαι. Φοβήσου. Φοβού. Η μουσική παράσταση αυτού του Μεξικάνου ήταν δημοφιλής σε μικρούς και μεγάλους. Πού ήταν, κάτι δεν πέρα καλά εδώ, ναι. Έπαιζε τη μικρότερη φυσαρμόνικα του κόσμου. Όμως, μια φορά εισέπνευσε πολύ βαθιά ενώ έπαιζε, με αποτέλεσμα να ρουφήξει το όργανο, το οποίο σφινώθηκε στην τραχεία του και τον έπαιζε. Μην λες όργανο! Μόνος θα σφινώθηκε. Πέθανε μόνος του! Αποτύχημα θα έλεγα. Όχι από δολοφονία όμως. Ναι, okay. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το δοκιμαστικό, πάρ' το πόντο, αλλά ήταν δοκιμαστικό. Πάμε τώρα στη λύση. Δεν μετράνε τα, Τώρα. Δεν θα με νικήσετε εμένα. Πάρε ένα πόντο. Λοιπόν, ακέφαλη συζήτηση. Όχι. Το σκιτσάκι είναι αυτό. Που κάνουμε τόση ώρα. Δύο κεφάλια. Έχουν κεφάλια. Και τι κλαίει μέσα. Δεν λέει. Κάτω κεφάλαιο δεν υπάρχει. Μια κουβεντούλα την ώρα της δουλειάς κόστησε τη ζωή μιας νεαρής γυναίκας. Γιατί το explanation είναι μια ολόκληρη παράγραφος και απλώς έχουν να πούν αυτό σαν setting ιστορία. Κόστησε τη ζωή. Λοιπόν, ναι, ας ξεκινήσω εγώ να το σκεφτεί λίγο ο Χρήστος. Μία συνάδελφός της, η γυναίκα πέθανε, έτσι. Ναι. Ωραία. Μία συνάδελφός της είχε περίοδο. Να το κάνουμε λίγο και πιο... Από το κόκκινο σου ήρθε αυτό, έτσι. Όχι, από τις γυναίκες μου ήρθε. Και ήταν σε μία δουλειά την οποία δεν πάλευε καθόλου, δηλαδή δεν έχω χειρότερο. Και ήταν έξαλλη λόγω περίοδου. Συμβαίνει κάποιες φορές. Να πω σε αυτό το σημείο, δεν είναι ok να μας ρωτάτε, πάλι περίοδο έχεις. αλλά συμβαίνει κάποιες φορές. Η σωστή απάντηση είναι πάντα περίοδο έχω. Πάντα περίοδο έχω, ρε. Τι είπες τώρα. Γιαλά. Και αυτό της είπε, δεν είσαι πολύ με τα καλά σου σήμερα, που την έβλεπε λίγο πιο ενοχλημένη και αυτά, και τη σκότωσε. Οπότε, να ξέρετε, είναι ever present danger και πρέπει να μας φέρεις τα καλά. Αυτό ήταν το πολύ λογικό σενάριο μου. Okay. Χρήστο. Εγώ θα πω κάτι κοινότυπο για να χάσω, δεν βαριέσαι. Βασικά, άκου. Είναι μια κοπέλα. Και όλη μέρα ακούει, είναι ξέρεις, παρουσίαστη, είναι έτσι, όμορφο, παιδί μου. Και όλη μέρα ακούει στον δρόμο χειδεολογίες. Περπατάει, θα πάει στη δουλειά τη, περνάει ο Βλάκης από το αυτοκίνητο, μπιπ, κορνάριλες και ξέρω εγώ θα τριφτούνε. Πάει, ξέρω εγώ, στο περίπτερο, τη λέει ο περιπτεράς, μαλακίες. Και μια μέρα μου λες, πάει να περάσει το κορίτσι στο δρόμο. Δεν βλέπει ότι πάει να έξει στα αμάξι, κοπέλα εδώ, αμάξι εδώ, και δεν το βλέπει το αμάξι, ρε παιδί μου. Και γιατί είναι σχέση δύο... κουβέντα. Ναι. Και είναι δύο οικοδόμοι στη γωνία που μιλάνε, ξέρεις, για μπάλα μιλάνε. Και είναι ο ένας οικοδόμος, κοπελιά, της φωνάζει για το αυτοκίνητο. Αλλά αυτή σκέφτεται ότι κάθε μέρα ακούω μπαλακίες. Οπότε το αγνοεί και επειδή τον αγνοεί...
Αυτό είναι το κοινωνικό μας μήνυμα για την ΕΡΑ. Μην κάνετε catcalling, παιδιά, γιατί μπορεί να χρειαστεί να σώσετε μια κοπελίτσα και να μην σας ακούει. Το catcalling είναι το πιο μάτιο. Υπάρχει ιστορία αγάπης που να ξεκινάει με catcalling. Πιέστε και... ιστορία κάτι, ρε παιδί μου, να πεις... Αυτό, hey. Τι περιμένεις? Ναι! Ότι θα είπε, κοπελό, τι σημαίνει τώρα. Είναι η άλλη, αυτή η γλυκούλη. Παιδιά, γνώρισα ένα παλικάρι, με είπε στον δρόμο μου Νάρα και τώρα το θέλω. Περίμενε, ακόμα και το να μην πεις «Α, θέλω να βγω, ξέρω εγώ, μαζί του», να πεις «Α, ωραίος τύπος αυτός, έμπαινα». Να πεις ένα απλό... Έμπαινες. Από έναν ψυχοπαθή στον δρόμο που σου λέει «Εγώ παιδιά». Είναι ξεκάθαρα, παιδιά, μην κάνετε τέτοιο. Ποιες είναι αυτές που δέχτηκαν βασικά, να τις βρούμε, να τις κλείσουμε σε ένα δωμάτιο, να μην ξέρω να τι παλεύετε. Η Έλενα λέει, ήταν χημικός, σας έπιασαν κουβέντα και μπουμ. Και μπουμ. Και πάμε λεωφορείο ο ένας και μπουμ ο άλλος. Λοιπόν, truth is... Ναι, πρέπει να το δώσεις σε κάποιον, γιατί ο Χρήστος τον βλέπω λίγο πηγαίνει. Εγώ νικάω τώρα. Τι είπες εσύ? Ναι, όχι, ήταν πιο εφάνταστο του Χρήστου, είχε και οικοδόμους, είχε και αυτοκίνητο, πιο ακριβό setting. Δεν ξέρω τι είναι πλάση οικοδόμους. Δούλευε στην οικοδομή αυτή η κοπελίτσα και είχε περίοδο, εντάξει. Λοιπόν, μια 24χρονη υπάλληλος ενός ξενοδοχείου στο Μεξικό συζητούσε με έναν συναδελφό της... Τι είχε κάνει το Μεξικό, συγγνώμη λίγο, στην προηγούμενη. Με τη μικρή φυσαρμόνικα, τι ήταν, είχε καμία σημασία ότι ήταν Μεξικανό. Όχι. Θέλω να πω ότι το... Όχι, όχι. Οι 50 ιστορίες είναι σκοτεινές ιστορίες βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα, γι' αυτό. Ναι, πραγματικά γεγονότα Μαϊάς. Από το στομάχι. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 15 μουσικοί από μικρές φυσαρμόνικες, άντζα, ξέρεις. Μην παίζετε τις μικρότερες φυσαρμόνικες του κόσμου, παιδιά. Βιολιά, με το χέρι. Όταν πρώτα πας φυσαρμονικά βλέπεις, χωράει, άμα χωράει, δεν την παίρνεις. Deep throating φυσαρμονικά. Και είναι ένας περίεργος πέρα. Θέλετε να αγοράσετε κάποιο όργανο, ένα βιολί, ένα κάτι, μια φυσαρμονικά. Μην κάνετε τέτοια, τώρα έχουμε και κορονοϊό. Τσεκάρετε το απ' έξω, τι πάει πίσω μέρος κεφαλιού. Δεν με λυπάστε σήμερα, δεν με λυπάστε. Θέλω να πω ότι... Τι τραβάω η μελαχρινή μελαγάκη. Είπαμε να είναι λίγο αστείο το live, αλλά πλέον έχουμε ξεφύγει παντελώς. Εμείς γελάμε, οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν. Και έχουμε φύγει, δεν είναι κανένας, μόνοι μας ένα. Συνέχα. Ναι, λοιπόν, υπάλληλος ξενοδοχείου συζητούσε με έναν συνάδελφό της που βρισκόταν σε πιο κάτω όροφο, όχι μέσω τηλεφώνου, αλλά μέσω του φρεατίου του ενεργιστήρα τροφίμων. Ήμουνα σίγουρη. Όταν όμως ο θάλαμος του ενεργιστήρα κατέβηκε στον όροφο της απροσδόκητα, εκείνη δεν πρόλαβε να τραβήξει το κεφάλι της και αποκεφαλίστηκε. Και έχουμε και κάτι σύνομα, ναι, κυριούλα. Αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία. Αυτό είναι το «Help me step brother, I'm stuck». Είναι ολόκληρη ιστορία όμως. Τι, αποκεφαλίστηκε, ναι. Τελείωσε. Ναι. Τι πρέπει να πούμε. Εντάξει, τίποτα. Α, την απάντηση έλεγε. Δεν ήταν καινούργια. Και λέω, τι είναι αυτό, τι σελήνη, να το... Ναι, το setting γκρινιάζει τόση ώρα που είναι μισή πρόταση και ξαφνικά θα σου δίνει 62, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, ρε. Άλλη ιστορία τώρα, Αντζελίν. Πω. Οι γενναίοι. Ναι. Τι κραγιόν είναι. Είναι που φυλάει τα μπράτσα του. Για να αποδείξει στους φίλους του πόσο γενναίος είναι, χρησιμοποίησε την πιο δραστική μέθοδο. Το κόκκινο είναι hint. Πόσο γενναίος είναι και πέθανε από τη γενναιότητά του.
Ήθελε πώς το λένε, να αποδείξει ότι είναι γενναίος και πέθανε από αυτό. Ωραία, είναι ο Μιχάλης. Έχουμε τον κυριούλο εδώ. Ο Μιχάλης, ναι. Αυτός είναι ο Μιχάλης. Καλό παιδί, αλλά λίγο παραπάνω ματσό από όσο είναι η ιδανική ποσότητα ματσό. Οπότε ήταν, ξέρεις, εντάξει, είναι ρε παιδί μου ντούκι, αλλά είναι και λίγο ντούκι. Οπότε... είναι ο Μιχάλης, ο Μάκης και ο Τάκης. Και λέει ο Τάκης. Αν ένα μπαρ. Και είναι ήδη στο μπαρ και έχουν πιει. Και λέει ο Τάκης. Μαλάκες, εγώ προχθές μου όρμησε ένα σκυλί, bulldog, και το κοπάνισα που κέντρωσε τα φρύδια ανάμεσα και το άφησα σέκο. Και είναι ο Τάκης και λέει, μεγάλο το μαλλί ρε μαν, προχθές εγώ να πούμε είχα πάει στο χωριό και ήταν και ένα γαϊδούρ να πούμε και πάει και με ορμάει και λέω, γαϊδούρι σέκο μαλάκα, και το κάνει και το αφήνει το γαϊδούρι σέκο. Και είναι και το παλικάρι, πώς το είπα, ξέρω εγώ, ο Μάκης. Και απλά μας λέει ανέκδοτο. Ναι. Λέει, εγώ δεν έχω δει κανένα ζώο. Γιατί αγαπά τα ζώα. Οπότε πάει στο ζωολογικό κήπο, βλέπει τη τίγρη και λέει, τίγρη, it's now you and me. Και μπαίνει μέσα στη τίγρη να τη δείξει πόσο γενναίος είναι και τον τρώει τίγρης γιατί είναι τίγρης. Σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επειδή είπες το χείνι το κόκκινο, ότι είναι δύο, έχει δαγκώσει μία τίγρης από εδώ, μία τίγρης από εκεί. Και πηγαίνει με δύο τίγρης έτσι. Όπως το δέχουν. Ναι, μου το χάλασε. Δεν πειράζει, θα πεις κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πω εγώ τα σχόλια μέχρι να σκεφτείς. Ναι, ο Τζέικοπ, μονογιός, ναι. Λέει ότι ήταν Μεξικανός Παλαιστής, προσπάθησε να σηκώσει αρκούδα, δεν άντεξε το βάρος και τον πλάκωσε. Μεξικανός προφανώς. Σήκωσε κάτι, η Έλενα λέει, σήκωσε κάτι πολύ βαρύ και του έπεσε στο κεφάλι, στο Μεξικό προφανώς. Σε κάθαρα. Λοιπόν, ωραία. Το δικό μου είναι λίγο μακράν πιο τραβηγμένο. Λίγο μακράν πιο τραβηγμένο. Γιατί μου χάλασε ο Χρήστος την ιστορία, οπότε θα πω, ήταν ο Μάκης, ο Τάκης και ο Μιχάλης. Αυτά τα ονόματα είπες. Γιατί είναι Μάκης Τάκης, Μιχάλης όμως. Μάκης Τάκης, ρε άνθρωπε. Ο Μιχάλης πέθανε. Όχι, ο Μάκης πέθανε. Κάποιος πέθανε. Πέθανε ένας τώρα. Τι ψάχνει να δεις. Λοιπόν, και είναι σε ένα μπαρ. Δίπλα στους Μάκης Τάκης, Μιχάλης, Χρήστου. Και είναι απλώς ένα μπαρ με ντούκια στη σειρά. Και συζητάνε, ναι, εγώ μπορώ να σηκώσω τόσο, ναι, αλλά εσύ δεν σηκώνεις αυτό το μηχάνημα. Δεν ξέρω αν έχει διαφορά στα μηχανήματα πόσο σηκώνεις. Δεν πάω στο γυμναστήριο, φαίνεται νομίζω, είναι προφανές, οπότε. Ναι, και εγώ... Και να έχεις ένα όπως και να πάω. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, και εγώ μια μέρα βοήθησα τη μάνα μου να σου πάει να πιάνω στο δεύτερο όροφο και τέτοιες ιστορίες. Και δείχνουν τα μούσκουλα και εμένα είναι πιο μεγάλο, αυτό είναι πιο μεγάλο. Λένε στον μπάρμαν, μήπως έχεις μια μεζούρα. Μπάρμαν λέει να την έχω στην τουαλέτα. Δεν πάνε να την πάρουν. Ας μην κάνουμε investigate γιατί. Και καταλήγουν να βρίσκουν τον τρόπο που θα μετρήσουν πιανού τα μούσκουλα είναι πιο μεγάλα, θα κόψουν τα μούσκουλα, θα τα βγάλουν έξω και θα τα ζυγίσουν. Το έκανε πρώτος ο Μιχάλης. Ή ο Μάκης, ή ο Τάκης, όποιος είναι αυτός που πέθανε τέλος πάντων, αυτός ο Μεξικανός από τους τρεις. Ο Μάκης ο Χερνάντες. πέθανε, οπότε αποφάσισαν να μην το κάνουν κι άλλοι. Απέθανε ακραία. Να εξηγήσουν στην αστυνομία. Όχι, πέθανε από blood loss. Okay. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, θα το δώσω στην Εύη για το ότι έπεσε πιο κοντά, ας πούμε. Μαγεία. Και δεν είναι Μεξικό επίσης, Έλενα, για σένα αυτό. Στη διάρκεια ενός μεγάλου μεθυσιού, μια παρέα από Πολωνούς αγρότες άρχισε να παίζει τα γνωστά παιχνίδια. Τι σημασία έχει! Ας μου εξηγήσει κάποιος, οι Πολωνοί αγρότες αγροτεύουν κάτι που δεν αγροτεύει πολύ ως πληθυσμό. Πιθανό. Πολωνικές πατάτες. Αυτό. Δεν φτιάχνουν ένα ποτό, δεν ξέρω. Η Ράνια λέει σπούκι της Εύης. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, όπου όλοι σε αυτά τα παιχνίδια προκαλούν όλους για το ποιος είναι ο πιο δυνατός, ο πιο γενναίος κλπ. Αρχικά οι άντρες γδύθηκαν και στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε χιόνι ενός τον άλλον. Παρκητούτσι, παρκητή. Να ρωτήσω, σε ποιο σημείο της Πολωνίας γίνεται αυτό? Δεν ξέρω. Κάπου που να έχει ευρώτες. Παιδιά, παρένθεση, το πήρε η Εύη. Εγώ έρχομαι σε λεπτό, ναι, έρχομαι σε λεπτό. Έρχομαι σε λεπτό. Με φωνάζουμε. Εντάξει. Εντάξει. Πάει να κλάψει. Δεν ξέρεις εσύ, Εύη, έτσι Πολωνούς. Σοπλίτσα δώρο Θεού. Μπράβο, η σοπλίτσα το... Δεν μου εμφανίζονται τα σχόλια. Έχει λησάξει, Έλενα. Λοιπόν, αρχικά οι άντρες γδύθηκαν και στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε χιόνι ένας τον άλλον. Κατόπιν, ένας από αυτούς άρπαξε ένα αλυσοπρίωνο. Συγγνώμη λίγο, να σε διακόψω. Στην αρχή οι άντρες γδύθηκαν, μια χαρά με εδώ, και άρχισαν να πετάνε χιόνι στον άλλο, ο ένας τον άλλο, που ακούγεται, ξέρω εγώ, δύσκολο, γιατί είναι κάνει κρύο και δεν φοράς ρούχα. Το σκέφτομαι όμως τέρμα σαν school girls. Να κάνει... Ναι, τούτη, αυτό δεν είπα κι εγώ. Που, δεν είναι απαραίτητο. Αν είσαι άντρας, μπορεί να έχεις και ένα school girl quality. Απλώς δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι αρχικά όταν λες ρωμαλαίος. Και αυτός εδώ ο τύπος. Ναι, με το lipstick, το μούσκουλο. Μου άρεσε πολύ περισσότερο το σενάριο. Λοιπόν, κατόπιν ένας από αυτούς άρπαξε ένα αλυσοπρίωνο, το έβαλε μπρος και σε κατάσταση προχωρημένης μέθης έκοψε το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Ένας άλλος από τα παιδιά είδε... Όχι. Όχι, σχολιάζομαι. Γι' αυτό εσένα λέγαν πράγματα. Για να τελειώνουμε τις μαλακίες. συγγνώμη, γιατί plot holes galore. Με το αλυσοπρίωνο έκοψε το δάχτυλο του ποδιού του και το πόδι μαζί, γιατί αλυσοπρίωνο, πόδι, δάχτυλο. Έκοψε λοιπόν ο ένας το μεγάλο δάχτυλο, ένας άλλος από την παρέα είδε το 30χρονο φίλο του μέσα στα αίματα, θέλησε να τον ξεπεράσει, άρπαξε το αλυσοπρίωνο, άρχισε να το κραδένει και έκοψε το κεφάλι του. Τα μούσκουλα της σχέση. Αφού δεν είχε και πολύ μυαλό, δεν έχασε κάποιο ζωτικό όργανο, άρα πώς πέθανε. Καλά σου. Σωστά. Τα μούσκουλα ήταν η αρχή, πώς το λένε, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έχω βρει πάρα πολλά plot holes σε αυτή την ιστορία. Αν υπάρχει ένα forwarding address πάνω στο κουτί, να βάλω τα σχόλιά μου και να το στείλω, θα το εκτιμούσα. Θα μεριμνήσουμε. 2-1 κερδίζει η Εύη. Για ποντό. Το προηγούμενο. Τρεις έχουμε κάνει. Στον πόντο θα κερδίσει, δεν χάσετε. Δεν μετράει το πρώτο. Νομίζω ότι πήγε σε σάκυρο, δεν το πήρε κανείς. Οπότε, thanks. Είπα να πάρει η Εύη, δεν θα το πάρει κανείς. Αυτό. Η επόμενη ιστορία μας είναι πιο fantasy. Ο ζαβός αδελφός του Βαν Χέλσινγκ. Ο Βλακ Χέλσινγκ. Ο Βλάκιμιρ. Ένας άντρας ήθελε, Πολωνός μάλλον, όχι Πολωνός, Μεξικανός, ήθελε να εντυπωσιάσει τους φίλους του. Προφανώς δεν τα είχε σχεδιάσει όλα σωστά. Ποια ήταν η πρώτη τέτοια, ένας... Ο ζαβός αδελφός του Βαν Χέλσινγκ. Αυτός είναι ο τίτλος. Μετά τι λέει... Ένας... Άκουσες τι είπα! Ένας άντρας... Άντρας... Ήθελε να εντυπωσιάσει τους φίλους του. Και δεν τα είχε σχεδιάσει όλα σωστά. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Θέλω εδώ να κάνω μια καταγγελία. Με ενοχλεί πάρα πολύ το setting, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ήθελε... Εντάξει. Ναι, εντάξει, ξέρεις ότι κανονικά δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι, όπως το παίζουμε. Ωραία, λοιπόν, να πω εγώ, να το σκεφτεί λίγο ο Χρήστος. Είναι μια παρέα ανδρών και μιλάνε, θα είναι πάλι λίγο κόρεο αυτό που θα πω, και μιλάνε για τα όργανά τους. Ο ένας συγκράτε, λέει, όπως κάνουν συνήθως οι άντρες. Τα μουσικά όργανα τους. Ο ένας λέει, πω που έχω μια φλογέρα μέχρι απέναντι. Ο άλλος λέει, εντάξει, μπορεί η φλογέρα μου να μην είναι πολύ μεγάλη, αλλά οι μαράκες μου είναι μεγάλες. Όχι. Οι μαράκες, γιατί είμαι Μεξικανός, καταλάβατε. είναι μεγάλες. Ο άλλος λέει, ο άλλος δεν μιλάει για τα συγκεκριμένα όργανα, γιατί είναι λίγο ύποπτο που δεν μιλάει, αλλά λέει, ναι, αλλά εγώ είχα όγκο.
ξέρω εγώ, στο... εδώ, τι είναι, και ο όγκος μου πολύ μεγάλος. Ο τελευταίος, ο Black Helsing, πόσο λέγεται, δεν είχε τίποτα από αυτά. Δεν είχε κάτι αξιοσημείωτο να πει για τη φλογέτα του. Δεν είχε μουσική παιδεία. Γιατί... δεν είχε μουσική παιδεία, ακριβώς. οπότε, μιλάνε, ξέρω εγώ, με τη σειρά, γυρνάνε σε αυτό, Black Helsing, και αυτό λέει, μισό λεπτό, παιδιά, να πάω στην τουαλέτα, και βγαίνει από την τουαλέτα κρατώντας τους πνεύμονές τους. Και λέει, να, μεγάλοι πνεύμονες. Και τους έκανε πίπιζα. Τι, ναι. Λοιπόν, η ιστορία έχει να κάνει με βαμπύρ. Και πέθανε. Οκ. Πεθαίνεις να βάζεις πνεύμονές σου. Τι είπε? Νόμιζα ότι επιζήνεις, ξέρεις, σαν μου σκόβω τα νύχια μου, κόβω πνεύμονα. Anyway. Λοιπόν, έχει να κάνει με βαμπύρ. Τώρα κατάλαβα. Όταν ο βαμπύρς είχε πάει, ρε παιδί μου, που πήγε, για να στέσει τον Δράκουλα, έμεινε πίσω ο Ντάν Χέλσινγκ. Και ο Ντάν Χέλσινγκ λέει στους φίλους του μια μέρα σε ένα μπαρ, αρχικά λέει, μαλάκα, οι διπλανοί με τα μουσικά γράμματα μας έχουν σπάσει τα αρχίδια, πάμε παραδίπλα. Πάμε παραδίπλα στο ένα παιδί, όπου δεν έχει πίπιδες στις φλογέρες. Και λέει, μαλακό μου, είναι γιατρός, είναι φραγκάτος, είναι αξιοσέβαστος, εγώ δεν είμαι τίποτα. Στο μέσα του. Απ' έξω του λέει, παιδιά, αν ο αδερφός μου δεν είχε εμένα αδερφό, θα ήταν ένα σκουπίδι, ρε, εγώ τον έχω κάνει τα πάντα. Και του λέει ο φίλος του, ο Μιχάλης, ναι ρε Ντάν, αλλά ο αδερφός σου παίρνει γράμματα, παίρνει ιστορίες. Εσύ τι παίρνεις? Τον πουλο παίρνω. Και τώρα φάγε να φαμπήρει τα αρχή τον μπαρ. Sorry, δεν το έχω, δεν το έχω. Δεν το έχω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πήγε να σκοτώσει ένα βαμπύρ και το βαμπύρ σε φάση. Τι, ρε, βλάκα, εγώ έχω φάει το Γούλφεριν. Αν έχει δει το βαριχέρι στην ταινία. Έχω φάει το Γούλφεριν. Σε σαν θα κόλλησω και τον έφαγε ένα βαμπύρ. Ναι. Μια χαρά. Αυτό. Πέθανε από βαμπύρ. Ικανοποιητικό τέλος στην ιστορία. Εμένα μ' άρεσε. Δεν είναι ικανοποιητικό. Πέθανε από βαμπύρ. Αυτό είναι. Νομίζω πρέπει να το πάρει μόνο και μόνο για τον Μιχάλη. Πώ θα πάρει τον άνθρωπο. Αχ, δεν είναι τα παίζουμε συγγραφή σε αυτά τα παιχνίδια. Θα τα χάνω σήμερα. Οπότε μετράμε τον πρώτο γύρο ή δεν το μετράμε? Πού είμαστε? Το μετράμε, είστε 2-2 και θα παίξουμε το νικητήριο. Ωραία. Αλλά αυτός πώς πέθανε ο Φαν Χέλσινγκ? Λοιπόν, σε ένα αποκριάτικο πάρτι, ένας Αμερικάνος φοιτητής αποφάσισε να δει κόμις Δράκουλας. Για να κάνει το κοστούμι του ιδιαίτερα τρομακτικό, έχωσε μια πλάκα από ξύλο πεύκου μέσα από το πουκάμισό του, στην οποία ήθελε να καρφώσει ένα μαχαίρι για να μοιάζει ότι είναι καρφωμένο στο σώμα του. Η λεπίδα όμως διαπέρασε το μαλακό ξύλο χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση και χώθηκε, χάρη στο καλό σημάδι του φοιτητή, στην καρδιά του. Πέθανε σαν πραγματικός βρικόλακας. Ορίστε. Ξέρω την ιστορία. Στο Χρήστο πάει. Ξέρω τι έχει συμβεί. Ξεκάθαρα είμαι έτοιμη. Λοιπόν. Είναι σε ένα πάρτι και αυτή είναι η απάντηση! Πάλι! Μέσα μωρό! Είναι τόσο ωραία ιστορία! Πες τη! Πώς χώθηκε! Είναι στο πάρτι σκεφτόμουν και είχε... Μπορείς και να εξηγείς! Από τη στιγμή που έχουμε δώσει τους πόντους, τι με νοιάζει μετά. Θα πρέπει να πούμε. Είναι στο πάρτι. Και όντως έχει ποτέ πολύ ωραία κοστούμι και έχει αρχίσει και φλερτάρει με μία τύπισσα. Και η τύπισσα να θέλει και αυτός τη θέλει. Και είναι έτοιμη να φύγουν, ξέρω εγώ, από το πάρτι. Και αυτή κάνει το τραγικό που κάνουμε όλες που δεν είναι κάτι αστείο, όλες αρέσει όλες. Και το χτυπάει στο στήρος. Τι, και γαμώ τις ιστορίες θα ήταν. Αλλά μου το χάλασε. Πες την ιστορία τώρα. Τώρα λοιπόν πάμε σε καινούργια ιστορία. Πήγε ο Βάλι Χέρς να καρφώσει και το γράφωσαν αυτό να τελικά. Ζόρι και λοιπόν, αχ, δεν μπορώ. Επιθυμίες. Κυριούλα. Περίεργη κυριούλα. Τι γίνεται αυτό, αυτή πεθαίνει επειδή είναι ντυμένη σαν να
θάνατο. Συγγνώμη, τι είναι αυτό, καλέ. Είναι στα θάνατο. Πού πας έτσι, κυριούλα. Αυτή πιθανότητα θα γίνει δικαίως. Μια γυναίκα ήθελε να πραγματοποιήσει μια επιθυμία που είχε εδώ και πολύ καιρό. Αν είχε φερθεί λίγο πιο λογικά, θα ήταν ακόμα ζωντανή. Ωραία. Ποιος θέλει να πει. Το κάνουμε κορώνα γράμματα. Εγώ θα το σκεφτώ λίγο αυτό. Εντάξει, θα πω εγώ. Λοιπόν, που δεν με νοιάζει ιδιαίτερα πριν από την βλακεία μου που θα γράψω. Εγώ πρέπει να κερδίσω. Λοιπόν, μ' αρέσει που υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι. Θα το δώσω για λίγο στο κοινό που μας παρακολουθεί να ψηφίσει ποια ιστορία του άρεσε καλύτερα. Θα είμαστε δίκαιοι. Ναι, περιμένουμε τρία χρόνια να μην πάρουμε απάντηση. Θα πει η Έλενα, ο Αλέξανδρος και η Ράνια που μιλάνε. Η Έλενα λέει, ήθελε να πάει να κάνει πτώση με αλεξίπτωτο. Κάτι παρόμοιο, αν θυμάσαι που παίζαμε πάλι ιστορίες μυστήριο και ήταν αυτή η λύση. Ναι, όχι. Λοιπόν, ποια ήταν η ιστορία? Κάνε spoiler. Όχι, δεν είναι, άλλο θα. Λοιπόν, αυτή κάτι ήθελε να κάνει εδώ και πολύ καιρό και αν είχε φερθεί λίγο πιο λογικά θα ήταν ακόμα ζωντανή. Αυτή είναι 50 χρονών. Μεξικανή. Είναι παντρεμένη, Μεξικανή. Είναι παντρεμένη από τα 17 της. Δεν έχει να κάνει με το Μεξικό, έχει να κάνει με την ιστορία. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, μετά από κάποια χρόνια μεγαλώσαν τα παιδιά, ο άντρας της συναπατούσε, χώρισαν, βρήκε έναν άλλον, δεν δούλεψε με τον άλλον, βρήκε έναν άλλον. Α, γι' αυτό είναι έτσι. Έχει πάει με 2-3 ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, της έχει αρέσει ποτέ. Το σεξ δεν ήταν ποτέ ικανοποιητικό. Οπότε αποφασίζει, δεν γίνεται άλλο, είμαι 50 χρονών, επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να γιώσω κι εγώ γυναίκα. Οπότε λέει, εντάξει, θα πάω σε έναν επαγγελματία. Πάει να βρει τον επαγγελματία, είναι κακόφημη γειτονιά, της βουτάμε την τσάντα και τη σκοτώνει. Αυτή είναι η ιστορία. Okay. Εντάξει, είχε καλό background. Είχε πολύ καλό χτίσιμο. Και μετά είναι underway, όπως είναι η ζωή. Αυτό. Όπως σε σκοτώνουν στον δρόμο. Δεν περιμένεις να γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Πεθαίνεις. Λοιπόν, ήταν η Εσμεράδα, η Μεξικανή. Και όπως είπε η Εύη, η ξαδέρφη ήταν έτσι. Και αυτή είχε... Ο γάμος ήταν στεγνός. Και αυτή ήθελε να βιώσει τον οργασμό. Και αυτή δεν είχε ποτέ καταφέρει με κανένα σύντροφο. Οπότε λέει, αντί να πάω να πληρώνω σε επαγγελματίες και να με σκοτώνουν, θα ψάξω στο ίντερνετ κόσμο μιλημένο. Οπότε μπαίνει στο ίντερνετ. Στο Reddit. Και... Ναι. Είσαι site γνωριμιών, ξέρεις, για πιο kinky φάσεις, ρε παιδί. Δεν ξέρω εγώ. Και αντί να μπει στο σατανική οργασμή, μπήκε στο σατανιστική οργασμή. Και όταν πήγε τη συνάντηση, την εκτελέσανε στο όνομα του Εωσπόρου. Αν πρόσεχε λίγο καλύτερα με τα γράμματα, θα είχε τελειώσει καλύτερα η ιστορία. Ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε ότι αν δεν έχεις ζήσει δεν μπορείς να γράψεις. Να, ο άνθρωπος που έχει δυσλεξία και μπορεί να του τύχει αυτό. Όπως λένε τα παιδάκια που γράφουν γράμμα στο Σάντα και είναι το γράμμα Σέιταν. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να ψηφίσει κανένα στιγμή. Δεν νομίζω ότι... Ο άνθρωπος, το είδωλο. Congratulations, κερδίζεις ένα απόλυτο τίποτα, την αγάπη μας. Πάλι το ράβο μου, παιδιλεύεις. Θα σου στείλω ένα τέτοιο. Καταπληκτικά. I wanna thank my mother, my father. Yes, thank you. Θέλω να σταντώ να το εξηγήσω στο κυριακάτικο τραπέζι. Πώς το νίκησες αυτό. Σατανιστική οργασμή.
Έτσι, αυτό θα του φτιάξω ένα τέτοιο και θα γράψω αυτό σατανιστική οργασμή. Η Έλενα λέει, το ηθικό δίδαγμα είναι ότι η ορθογραφία είναι σημαντική. Προφανώς. Και η Ράγκα λέει, χα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 ah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 
Για να κλείνουμε, γιατί πήγε και αργάμιση. Να πάτε να αγοράσετε το βιβλίο του Χρήστου. Προσοχή στη μάγισσα. Μπράβο, Χρήστο. Ετοιμαζόμουν να σου το πω. Από εκδόσεις παράξενες μέρες. Παράξενες μέρες. Βασικά, το βρίσκουν από το website. Σε μετσαράπ. Ναι, σωστά. Φαίνεται ανάποδα. Ωραία. Ναι, στο site του εκδοτικού, σε βιβλιοπωλεία. Ψάχτε το, δεν είναι δύσκολο. Όταν ανοίξονται. Ναι, προσοχή στη μάγισσα. Google. Τι. Να πάρετε μέρος στην κλήρωση που τρέχει αυτή τη στιγμή στη σελίδα για ένα αντίτυπο του βιβλίου. Θα είναι ενυπόγραφο, θα είναι ανυπόγραφο. Θα είναι ανυπόγραφο γιατί υπάρχουν κάποιες δυσκολίες λόγω εποχών. Ναι. Και, εντάξει, θα κάνει κάποιες δεν πειράζει. Όταν θα γίνει live η παρουσίαση, θα το πάρετε και θα πάτε να σας το υπογράψει. Θα πάτε να πάρετε και το καινούργιο βιβλίο με τον Άγιο, που πώς έχω ψηθεί να το διαβάσω. Ναι, ναι, πραγματικά. Είναι ωραίος ο Άγιος, ναι, ναι, έχει πλάκα. Τι άλλο, να πάτε να διαβάσετε τη συνέντευξη. Που είναι... ναι. Μας είπε και άλλα πράγματα. Προσπαθήσαμε να ρωτήσουμε διαφορετικά αυτά. Αυτά. Ναι. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είχαμε μαζί μας. Ναι. Ήταν από τα καλύτερα live. Πολύ καλέ. Γλυκούς. Και μετά θα μας ξαναμιλάει. Πήρα ό,τι ήθελα από εσάς. Και να πάτε να διαβάσετε και την παρουσίασή μου στο blog. Αν ναι, να διαβάσετε την παρουσίασή για το βιβλίο. Που την έγραψα και αυτή στο Παναστιακό. Αυτά, παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε και εσάς που θα το δείτε μετά στο... Καλημέρα σας. Καλημέρα, καληνύχτα. Πώς θα σταματάμε το live, μισό. Ναι, ωραία. Για ένα τέταρτο τώρα, έτσι πίνες τουλάχιστον. Θέλετε να τερματίσετε τη μετάδοση? Ναι. Γεια σας.